Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σας πρόμερες πτήσεις στο Λίμπερο 107,4 στον FM. Μεγάλος η παρέα μας σήμερα. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, Γρηγόρης στο άτομο και Στέλιος Παπαντονίου εδώ στην τροφιά παρέτσα με Ιωάννη Ζάτση. Ιωάννη Ζάτση, μετά από πάρα πολλούς μήνες βρισκόμαστε εδώ ραδιοφωνικά στη ρύθμιση του ήχου, την ηχοληψία και τις μουσικές επιλογές. Καλησπέρα κύριε Ιωάννη Ζάτση. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Στυλιανέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα Κυπελούχη. Νταμπλούχη. Νταμπλούχη. Έτσι, συντροφιά παρέτσα να πάμε μαζί έως και τις 12 όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στους 107,4 στον FM. Μάλλον ένα βράδυ κοντά μας εδώ το Ουζερί Μεζεδοπολείο, ο Ζήκος της Τούμπας, ο φίλος μας ο Αρέστος. Μια πανδεσία γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών, νόστιμων, φρέσκων θαλασσινών. Σας περιμένουμε να τις απολαύσετε με την παρέα σας, συνοδευόμενος πάντα από πλήρη γκάμα ποτών, με τσιπουράκι, με ουζάκι, με παγωμένη μπύρα, με ρετσίνα, με τούμπα λίμπρε, με ό,τι γουστάρετε στο Ζήκο της Τούμπας. Προσιτές λαϊκές τιμές, φροντίδα του πελάτη, ποιότητα στα εδέσματα, ζεστός και ευχάριστος ο χώρος, αλλά και ταχεία και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλοι αυτοί οι λόγοι σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκη 63, στην κάτω Τούμπα, στο Ζωρίβι Ζωτοπολείο, ο Ζήκος της Τούμπας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311, σημειώστε το τηλέφωνο, παιδιά, απαραίτητος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί μαγαζί μιλάμε, γιατί μεζέδες μιλάμε, γιατί κρεατικά και ψαρικά μιλάμε. Μόνο αν θα πάτε και τα γευτείτε από το φίλο μας τον Αρίστο, τότε θα καταλάβετε. Σημειώστε λοιπόν, 2311-242-153, επαναλαμβάνω, 2311-242-153 για ρεζερβέ, αλλά και για να κάνετε την παραγγελία σας στο σπίτι. Παίρνετε στο 2311-242-153, παραγγένετε όλους τους υπέροχους, μοναδικούς, σπάνιους μεζέδες που δεν έχετε ξαναδεί σε άλλο μαγαζί και όλα τα special κρεατικά αλλά και ψαρικά, ό,τι γουστάρετε, ό,τι επιλέξετε, και σε 20 με 30 λεπτά πηγαίνετε Ανατολική Στράκη 63 και τα παραλαμβάνετε σε λαϊκές προσιτές special τιμές. Εκτός από τα εδέσματα λοιπόν, τα special είναι και οι τιμές και γενικά όλο το κατάστημα ο Ζήκος της Τούμπας. Λοιπόν, μία είδηση της στιγμής, τώρα λέει, πριν λίγο δηλαδή, στις 8.30 ώρα, έδιραν το Γιάννη Μπουτάρη για την εκδήλωση, στην εκδήλωση για την γενοκτονία των Μποντίων. Επίδυση δέχτηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Ιωάννης Μπουτάρης από συμμετέχοντες στην εκδήλωση μνήμης για την επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ήταν σήμερα, έγινε η παρέλαση, άμα ξέρει κάποιος φίλος εδώ τον, πώς τους λένε τώρα τους γκέι, να τους πούμε εμείς. Εμείς τους λέμε οι παλιοί κάπως διαφορετικά, αλλά δεν είναι ραδιοφωνικό. Τους γκέι, γκέι είναι η ευρωπαϊκή τέλος πάντων ονομασία, για να μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Γιατί κυνηγάνε και όλα να έχουμε το νόμο. Ομοφυλόφιλοι. Ναι, ναι, αν μπράβο, έγινε αυτόν η παρέλαση, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, ήταν εκεί ο κ. Μπουτάρης, πήγε, κατά μια μισή ώρα πρέπει να ήταν. Έγινε εκεί πέρα. Δεν ξέρω, ήταν και σημειοφόρος, ξέρω εγώ τίποτα. Τέλος πάντων, μετά από αυτό πήγε παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στην κεντρική ομιλία που ακολούθησε στην πλατεία Ιωσοφίας και μετά μετέβη στο Λευκό Πύργο για την επίσημη τελετή υποστολή της σημαίας. Εκεί αρχικά έγινε αποδέκτης αρνητικών σχολείων, έπεσε πινελίκη δηλαδή λαϊκιστή, για τη στάση που έχει κρατήσει απέναντι στην Τουρκία, στους ίδιους ποντίους, για το Σκοπιανό, και μερικοί εκ των συγκεντρωθέντων του συνέστησαν να φύγει από την εκδήλωση. Τον είπανε, Μαστρογιάννη, καλό είναι, ξέρω εγώ, να πάρεις λίγο, παιδί μου τον εαυτό σου, τέλος πάντων, και τις ιδέες σου, και κάντε από εδώ πέρα με ελαφριά πηδηματά, γιατί δεν σε πολύ παίρνει, ξέρω εγώ. Πάνε και στο Gay Pride που γουστάρεις, που σε αγαπάνε. Ο ίδιος δεν αντίδρασε, μέχρι που ορισμένοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του και χρησιμοποιώντας ευαισθητικούς χαρακτήρες, του είπαν να απομακρυνθεί. Ευγενικά, να φανταστώ. Δεν δίστασαν μάλιστα, δεν ήταν ευγενικά, να του επιτεθούν με σμπροξιές και κλωτσιές. Ορισμένοι μάτια από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση προσπαθούσαν να ηρεμήσουν το μενόμενο πλήθος. Οι θερμόιμοι ακολούθησαν τον Γιάννη Μπουτάρη μέχρι και το αυτοκίνητο, στο οποίο προκάλεσαν και ζημίες. Κάτι καρατιές βλέπω από ένα γυμνό. Κάτι σούτια, κάτι μπουκάλια στο κεφάλι έχει φάει. Το αμάξι το χτυπήσανε και έφυγε κακήν κακός, με λίγα λόγια, ο Γιάννης Μπουτάρης. Υπάρχει και βίντεο στα social media, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορείτε όσοι φίλοι θέλετε να κάνετε μια περιήγηση στο διαδίκτυο. Είναι σίγουρο ότι θα το δείτε. Κάνει το γύρο του κόσμου το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί είναι αρκετές οι αποδοκιμασίες, αρκετές οι άσχημες αντιδράσεις, και νομίζω ότι θα το περίμενε αυτό ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Μπουτάρης.
Ήταν μεγάλες οι διαμαρτυρίες, ήταν έντονες οι διαμαρτυρίες. Γιατί εντάξει, κάτω μια άλλη μέρα, κύριε Μπουτάρη. Δεν έχει μια άλλη μέρα. Δηλαδή στη γενοκτονία των ποντίων 353.000 ψυχές φύγανε. Θέλουν οι άνθρωποι να τιμήσουν τους νεκρούς. Εσύ πάρες, κάνεις ένα παρέλαση με τους γκέι μέσα στην πόλη Θεσσαλονίκης. Δηλαδή μια το Σκοπιανό. Όποιος λέει, λέει την Μακεδονία ελληνική είναι, λέει μπούφος, πώς το είπε. Ο φιλοτουρκισμός. Μία τέλος πάντων με τους γκέι. Μία οι παρελάσεις είναι ρεμπέτα σκέρ. Δηλαδή εντάξει. Κάποια στιγμή όλα αυτά έχουν και επιπτώσεις και πρέπει να τις δεχθεί αυτές ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Γιατί είναι γνώστης ότι θα υπέρθουν όλα αυτά. Δεν γίνεται να μην δεν το γνωρίζει. Εντάξει, τι έχουμε γραμμή. Πάμε στο φίλο που είναι βιαστικός και θα τα πούμε εδώ πέρα σε λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Λίγο πιο δυνατά. Μ' ακούς, καλησπέρα. Σ' ακούω. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν τα είπες εσύ, αλλά απλά θέλω πριν πω αυτό που θέλω, την τοποθέτησή μου. Ναι, φίλε μου. Καταδικαστέα βέβαια, από όποια πλευρά και αν είναι η βία. Δεν το συζητάμε. Όμως, είχες απόλυτο δίκιο και επαυξάνω, ο κύριος Μπουτάρης ήθελε να κάνει την οδό και μάλα τα Τούρκ, τον δολοφόνο. Την Αγίου Δημητρίου λες. Βεβαίως. Τόσων ψυχών δεν σεβάστηκε τίποτα απολύτως. Δεν σεβάστηκε ούτε καν τη Μακεδονία και μας αποκαλεί και μπούφους. Να ξέρουν κάποια πράγματα. Ό,τι λέμε σπέρνεις λέει ανέμους, τι έλεγες θα θερήσεις. Εμείς το λέμε στα ποντιακά. Είναι διαθρύψεις ο πιάτος, έρτες ο χουλιάρης. Ό,τι βάζεις στο πιάτο σου, θα έρθει στο κουτάλι σου. Τι δουλειά έχει εκεί. Πες μου λίγο το όνομά σου. Ο Μοσχοβίτης είμαι, δεν με κατάλαβες. Γεια σου, Μοσχοβίτη. Γεια σου, Γορίνα. Πες μου, τι δουλειά έχει πέρα τα σου. Πες μου, σε παρακαλώ, έχεις ένα ραδιόφωνο και ένα μικρόφωνο. Τι δουλειά έχεις, κύριε Μπουτάρη, εκεί. Μοσχοβίτη, κοίταξε λίγο. Ναι. Τα βλέπω από ένα άλλο πρίσμα ο Γιάννης Μπουτάρης. Ποιο πράγματα. Πρίσμα τα βλέπει. Δεν ξέρω, ίσως να είναι στο δικό του κόσμο. Εγώ αυτό αντιλαμβάνω. Εγώ να σου πω λίγο κάτι, γιατί είμαι κάθετα αντίθετο στις ιδέες του. Έφτασα στο σημείο να ντρέπομαι για κάποια πράγματα που είμαι Θεσσαλονικιός. Να ντρέπομαι που μου αντιπροσωπεύει ένας τέτοιος άνθρωπος και τέτοιες ιδέες μέσα στην πόλη που μας φέρανε από τη Μικρασία οι παππούδες μας, οι οποίοι πέσανε από τα καράβια μέσα στη θάλασσα για να σωθούν και να σώσουν τα παιδιά τους, τους πατεράδες μας και τις μανάδες μας, και μας φέρανε εδώ μέσα στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Μικρασιάτες, που αντιπροσωπεύουμε τον ελληνισμό της Τουρκίας, που αντιπροσωπεύουμε το Βυζάντιο, και δεν δέχομαι εγώ όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όλες αυτές τις ιδέες που έχει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Είναι δικαίωμά του να πιστεύει και να κάνει ό,τι δηλώσεις θέλει. Είναι δικαίωμα του καθενός, αλλά ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Εγώ λοιπόν κάποια στιγμή από την υπερηφάνεια που είχα που είμαι Μακεδόνας, Βορειοελλαδίτης Θεσσαλονικιός και από τη Μικρασία, η καταγωγή μου από τη Μικρασία, κάποια στιγμή εδώ με όλα αυτά πραγματικά έχω νιώσει ντροπή για την πόλη μου. Ντροπή για αυτές τις ιδέες. Ντροπή να μην δέχεται ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και να λέει ότι όποιος το πιστεύει είναι μπούφος. Ντροπή να θέλει να κάνει την οδό Αγίου Δημητρίου και μάλλον τα Τούρκια να κάνει τζαμιά. Ντροπή να γίνεται gay pride μέσα στην πόλη μας. Εντάξει. Ντροπή το ένα το φιλοσκοπιανό, ντροπή το άλλο. Εντάξει, φτάνει κάποια στιγμή και ο κόσμος θα αγανακτήσει, θα σκάσει και θα υπάρχουν άσχημες αντιδράσεις. Φυσικά και δεν επικροτούμε, και δεν θέλουμε τέτοιες αντιδράσεις, αλλά πρέπει να τις περιμένει ο κύριος Μπουτάρης. 1-1 η Μπάγερ Μονάχου. Στον τελικό κυπέλλου Γερμανίας με την Άιντραχ Φραγκφούρτης. Εν τω μεταξύ, Τάσο, ναι, θα πρέπει να σου πω ότι αυτά είναι κραυγαλαία και αιχμηρές τοποθετήσεις που χτυπάνε στην καρδιά αυτών που το έχουν βιώσει και το έχουν ζήσει τουλάχιστον το βίωμα, εννοώ από τον πατέρα μου. Εγώ είμαι μόνος δεύτερης γενιάς. Πρώτης γενιάς, όχι δεύτερης. Λοιπόν, πρώτης γενιάς. Άκου Μοσχοβίτη, αυτός ο άνθρωπος, ως τώρα δεν έχω μιλήσει. Γιατί εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, δεν θέλουμε να ασχολούμαστε με τους πολιτικούς. Γιατί και ο Μπουτάρης είναι πολιτικός, εφόσον είναι δήμαρχος, είναι, ας το πούμε. Ναι. Ανήκει στην πολιτική σκηνή. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύω ένας ότι λόγος θέλει. Με συγχωρείς. Ναι. Ένας λόγος παραπάνω να είναι πιο κόσμιος, μάλλον προσεκτικός στις τοποθετήσεις του. Δεν και με κατάλαβε. Να τελειώσω λίγο τη σκέψη μου. Λοιπόν. Αυτός ο άνθρωπος εγώ πιστεύω ότι θέλει να το μισήσει όλη η Θεσσαλονίκη, όλη η Μακεδονία και περαιτέρω όλη η Ελλάδα. Δηλαδή με τις ιδέες σου, τις οποίες πιστεύει ότι αυτή είναι όχι η αλήθεια, η πραγματικότητα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάει όπως είπαμε εκείνο, πέρασε στον Τούρκο για το Κεμάλ Ατατούρκ.
Τις προάλλες ήθελε να ονομάσει το αεροδρόμιο Μακεδονία σε Νίκος Γκάλης. Και εμείς είπαμε, ο Τάσος καλά είπε, να το ονομάσουμε καλύτερα Πάμπλο Γκαρσία. Έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί το κάνουμε Νίκος Γκάλης? Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η μέρα μνήμης των σφαγμένων παππούδων μας που ήρθαν εξυπόλυτοι από τις πατρίδες. 353.000 ψυχές. Σήμερα έβλεπα την εκδήλωση στην τηλεόραση που έγινε στην Αγία Σοφίας. 780.000 αριθμούσαν οι πόντοι Έλληνες. Φυσικά οι πόντοι είναι μόνο Έλληνες. Οι Τούρκοι τους λέγανε Ρωμιούς αυτούς. Γενικά όλους τους Έλληνες οι οποίοι ανήκουν στο Βυζάντιο, γιατί εγώ δεν θέλω να τη λέω Τουρκία. Ήταν έδαφος του Βυζαντίου πριν έρθουν οι Μογγόλοι. Μια παρένθεση μικρή, όλη η ράτσα αυτή είναι Ίωνες, γι' αυτό μας λένε και Ιουνάνοι. Ναι, καλά, εντάξει. Πόντο, Ανατολική Ρωμιλία, Καπαδοκία, όλοι είναι Ίωνες. Μια ράτσα είμαστε. Λοιπόν, απλά είμαστε πρόσφυγες. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, δεν μπόρεσες να βρεις μια άλλη ημερομηνία να βάλεις αυτή την εκδήλωση? Εμείς δεν είμαστε ούτε ρατσιστές. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Κάντο αύριο, κάντο μεθαύριο δηλαδή. Ακριβώς. Χάθηκαν οι μέρες, φίλε. Σου είπε κανείς τίποτα τα προηγούμενα χρόνια? Λοιπόν, έγινε τίποτα. Έχουμε ελευθερία, κάνω ό,τι θέλεις. Πάνε κάντο και να σου πω και κάτι. Όχι στη Θεσσαλονίκη. Πάντο κάντο σε κανένα νησί, σε καμιά Μύκονο, αυτή την εκδήλωση. Εδώ πέρα μέσα. Το κάνει, λέει, για τον τουρισμό. Προκαλεί τον κόσμο. Χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι είμαστε εναντίον κανένας ανθρώπου. Δηλαδή, ξέρεις τι μας λέει? Ότι ο τουρίστας δεν θα έρθει για να δει το Λευκό Πύργο, να δει τα αρχαία που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, να δει τα αξιοθέατα Θεσσαλονίκης. Θα έρθει γιατί γίνεται η παρέλαση των γκέι. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να παίζουμε την νοημοσύνη μας. Εντάξει, καθίστε καλά, γιατί να σας πω κάτι. Δικαίωμα του καθενός στο κρεβάτι του να γουστάρει όπως νομίζει αυτός. Αλλά τα γούστα του και τις προτιμήσεις ερωτικές κράτα τις για σένα στο κρεβάτι σου, μην τις διαφημίζεις. Να τις βλέπει το δικό μου το τετράχρονο παιδάκι να πάει στην Τζιμισκή, ξέρω εγώ, στην Αριστοτέλους και να δει τον άλλο τον αχρίο, τον μουσάτο με τη ζαρτιέρα και το σουτιέ και τη γόβα τη δωδεκάρα και να με λέει μπαμπά, τι είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Εγώ τι θα το πω ρε το παιδί μου 4 χρονών που το βλέπει με τη ροζ ζαρτιέρα και το σουτιέρ και είναι τριχωτός ο αρκουδιάρης και κρύβεται για να μην τον μποροβολήσει κανένας κυνηγός γιατί άρχισε και το κυνήγι της αρκούδας να ξέρεις. Κατάλαβες. Εγώ τι θα το πω ρε το τετράχρονο ρε. Τι θα το πω, αλλά εδώ πέρα ψηφίζεται να υιοθετούν οι ομοφιλόφιλοι παιδάκια. Αυτό δεν θα κάνετε. Κατάλαβες. Έχουμε αποθραστηθεί τελείως. Μοσχοβίτη, για να το κλείνουμε. Ναι. Ο καθένας, σου λέω, μπορεί να γουστάρει και να κάνει ό,τι θέλει στην κρεβατοκάμαρά του. Θέλεις να πας με αρκούδα, πάρ την αρκούδα και πάρε στην κρεβατοκάμαρά σου. Εντάξει. Θέλεις να πας, ξέρω εγώ, με τον αυτόν, με τον ένα. Δεν με νοιάζει. Κράτα το για σένα, ρε. Γιατί πρέπει να το διαφημίσεις, ρε. Δηλαδή, εσύ όταν πας με τη γυναίκα σου, βγαίνεις και κάνεις παρέλαση. Γιατί πας με τη γυναίκα σου? Πάμε καλά, ρε. Και να σου πω κάτι τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε τις τοποθετήσεις σου, τις τοποθετήσεις μου, του Γρηγόρη, του Στέλιου, και ξέρεις τι μας πούνε? Ότι είστε ομοφοβικοί και ρατσιστές. Καταντήσαμε να λέμε το φυσιολογικό και να φοβόμαστε για να μην μας κατηγορήσουν. Καταντήσαμε να είμαστε πατριώτες, να αγαπάμε την Ελλάδα, να αγαπάμε τον τόπο που μας γέννησαν και να μας λένε εθνικιστές, να μας λένε φασίστες. Άντε ρε, καθίστε καλά. Έτσι ακριβώς. Άντε ρε, καθίστε καλά, γιατί πολύ παεράκι σηκώσατε και να κλείσει τέλεια ο κόσμος για να του γυρίσει το μάτι και να αρχίσει να πάρει τις αξίνες και τις τρίαινες. Γιατί καθίστε καλά λίγο. Για να το κλείσω εγώ να κάνω τον επίλογο, το χειρότερο από όλα, παιδιά, είναι όταν εσκεμμένα λειτουργείς κατά το δοκούν. Αυτό, να ξέρεις όμως, έχει κοντά ποδαριά. Ο χρόνος θα στα φέρει τούμπα. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό το κάθε μπουτάρης να προσέχει. Μεγάλο ατόπιμα του Δημάρχου ήταν έτσι. Αυτό. Να κάνει τη 19η Μαΐου, την ημέρα μνήμης της μεγάλης γενοκτονίας που υπέστησαν, γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι προσφυγικό σωματείο. Εννοείται. Ανεξαρτήτως από αυτό. Ότι είμαστε πόντιοι, έχουμε ένα πρόεδρο πόντιο. Λοιπόν, και τέλος πάντων, εμείς δεν θέλουμε να σχολιάσουμε τις ιδέες αυτών. Θέλουμε να σχολιάσουμε ότι στη συγκεκριμένη ημερομηνία έπρεπε να υπήρχε σεβασμός. Δεν μπορείς μέσα 19η Μαΐου να έχεις μια εκδήλωση η οποία προκαλεί
το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου. Μα το θεωρεί φυσιολογικό, ρε φίλε, για να το κάνει. Υπάρχουν κάποιοι που το επικροτούν, δεν μας ενδιαφέρει. Μα εμένα αυτό εδώ πέρα τι μου λέει, ότι το θεωρεί φυσιολογικό. Ή το θεωρεί φυσιολογικό ή θέλει να προκαλέσει. Ένα από τα δύο, άλλο δεν υπάρχει. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Θα μπούμε σε άλλα νερά και θα μιλάμε όλη νύχτα εδώ πέρα για τους γκέι και για τους, ξέρω εγώ, τους στρέιτ και δεξιά-αριστερά που λένε οι καινούργιες γενιές. Λόγω της ημέρας, ναι, για πρώτη φορά που στο ραδιόφωνο μιλάω, δεν λέω για την ομάδα που την υπεραγαπώ, ναι, αλλά αυτήν τη δημιουργήσαν αυτοί οι άνθρωποι που μπόρεσαν και ήρθαν εδώ με πόνο και με χαμένα πρόσωπα αγαπημένα. Λοιπόν, γι' αυτό αυτήν την ημέρα την έχω, πώς να σου πω, ως ημέρα της ζωής μου, ας το πω έτσι. Εντάξει, λοιπόν, παιδιά, πόσο δύσκολο είναι δηλαδή, κάτω μια άλλη μέρα, ρε Δήμαρχε. Έτσι. Κάτω αύριο, έτσι, την Κυριακή, ποιος θα σου πει κάτι. Σου είπανε τα προηγούμενα χρόνια τίποτα, πήγαν κάτι ψηλά, ξέρω εγώ, εντάξει, τέλειο. Γιατί το κάνεις σήμερα? Μπορεί να μας πει, να βγει ο κύριος Μπουτάρης και να μας πει γιατί το έκανες σήμερα. Γιατί δέχτηκε τέλος πάντων αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Για ποιον λόγο? Να είδαμε τα αποτελέσματα. Είδαμε τα αποτελέσματα. Ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο δήμαρχος της πόλης που αντιπροσωπεύει την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, λιδωρήθηκε και έφυγε κακός από εκδήλωση για τη γενοκτονία των ποντίων. Εμένα μου δίνει την εικόνα και την εντύπωση ότι λειτουργεί για ξένα συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Γιατί δεν προσφέρει από αυτά που έκανε τίποτα στον τόπο. Αντίθετα προκαλεί. Άρα τι συνεπάγει, τι συμπέρασμα μπορώ να βγάλω? Λειτουργεί για ξένα συμφέροντα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αλλιώς. Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σου, Μοσκοβίτη. Γεια σου, Μοσκοβίτη. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Εμείς το αναφέραμε επιγραμματικά έτσι. Δώσαμε λιγάκι από αυτό που έπρεπε να δώσουμε, ότι αυτή η μέρα πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Ναι. Κοιτάει, καταρχήν ο ελληνικός οι Έλληνες πόντι, όλες οι οργανώσεις προσπαθούν αυτή τη γενοκτονία, γιατί είναι η τρίτη γενοκτονία παγκοσμίως σε πληθυσμό, μετά από τη γενοκτονία των Εβραίων και μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων. Τρίτη είναι η γενοκτονία των ποντίων σε πληθυσμό. Μιλάμε για 353.000 ψυχές οι οποίες εσφάγησαν. Ήταν ο μισός ποντιακός πληθυσμός. Ο άλλος μισός εκτοπίστηκε. Και ποια ήταν η άλλη που είχε πει, θυμάσαι, Στέλιο, δεν θυμάσαι, Γιάννη, δεν ξέρω να θυμάσαι, που είχε πει ότι δεν ήταν, λέει, πολλά αυτό, ήταν, λέει, συνοστισμός. Ναι, ναι. Αυτό ήταν για τη Σμύρνη. Ναι, κάτι παρεφερεί, δεν είναι όμως. Ναι, είπανε και για τον πόνο. Ναι, ήταν, λέει, συνοστισμός. Βγήκε πολιτικός, μάλιστα. Βγήκε πολιτικός εδώ πέρα, ο οποίος δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομά του, εμπλέκεται στην πολιτική και είπε εναντίον των ποντίων κάτι πολύ που δεν λέγεται από το... Ο πρώην υπουργός παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και το είπε. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ένας, λοιπόν, Ψωμούλης. Ένας φαλάκρος ήταν λιγάκι και είπε... Φίλης. Είμαι... Ναι, αυτός. Ο Φίλης. Ναι. Α, ναι. Το θυμάμαι εγώ, γιατί είναι χαρακτηριστικό. Και ένας ακόμα ο οποίος είπε ότι... Άμα είσαι διασταύρωση Αγίας Σοφίας με Τσιμισκή, εσύ είσαι Τσιμισκή, ας πούμε, έτσι, κατεβαίνεις από την Αγία Σοφία. Πρώτα βγαίνει η κοιλιά του και μετά από 13 δευτερόλεπτα βγαίνει ο ίδιος. Όχι, ο Φίλης δεν είπε μόνο αυτό. Λόγω για άλλο να δεν είπε. Ο Φίλης δεν θυμάμαι τι ακριβώς είπε. Ανεξαρτήτως από αυτό, ναι, εκτός αν θέλετε να αυτοκτονήσετε πολιτικά και κάνετε τέτοιες κινήσεις. Είχε πει συγκεκριμένα: αναγνωρίζουμε τον πόνο των ποντίων, αλλά δεν αναγνωρίζουμε ότι ήταν γενοκτονία. Ποιο δεν είπα? Εδώ υπάρχει τρεις χειρότερο. Μας έβρισε εμάς τους πόντιους. Μας είπε ένας, ψάξ' το βρέστο. Το θυμάμαι καλά γιατί έγινε κρότος. Βάλε, Γιάννη, το ποντιακό. Ότι οι πόντι είναι ιθαγενείς μουσουλμάνοι. Ναι, βάλε το. Καταλαβαίνεις τι είπε? Ότι εμείς όχι απλώς δεν είμαστε, ότι δεν είμαστε ούτε καν χριστιανοί. Δεν είναι χειρότερη προσβολή. Είναι, λέει, ιθαγενείς κάπως. Δεν κάπως υπάρχει χειρότερη προσβολή αν το είπες. Ναι, ναι. Πάμε λίγο στη γραμμή. Ναι, ναι. Πάρ' τη γραμμούλα. Παρακαλώ. Εσείς μιλάτε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, εσύ, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παιδιά, πρώτη φορά παίρνω, ήθελα να, ναι, πω δύο πράγματα. Αν θέλετε το όνομά σας, αν θέλετε. Θόδωρος λέγομαι. Γεια σου, Θόδωρε. Από ποια περιοχή μας παίρνεις? Υποκράτειο. Ωραία. Πάμε, Θόδωρε, να ακούσουμε την άποψη και σου. Και λίγο πιο ψηλά τη φωνή σου, γιατί... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η ιστορία με τον ΠΑΟΚ είναι γνωστή. Ναι. Αυτό που είναι σήμερα είναι κάτι που βγήκε που δεν το έκανε κανένας που έπρεπε να το κάνει και το κάνουν οι πόντι και πολύ καλά κάναν. Δηλαδή
βγάλαν κάτι από μέσα τους, το οποίο, άποψή μου, το οποίο έπρεπε να το βγάλει όλος. Το 80% του κόσμου της Αγωνικής και βγήκε από τους πόντους. Σε τι ακριβώς αναφέρεις? Στην αντίδραση που υπήρχε σήμερα. Στην αντίδραση εννοείς? Αναφέρω αυτό το πράγμα που υπάρχει στο Δήμο μας, το ότι μας έχουμε βουνουχιστεί σαν άνθρωποι, να μην ξέρουμε ποιος είναι ο τόπος μας, αν είμαστε Μακεδόνες, αν δεν είμαστε. Γιατί είμαστε οι Μακεδόνες ή γιατί δεν είμαστε? Εμείς ξέρουμε και ότι είμαστε και γιατί είμαστε. Άλλοι δεν το ξέρουν και δεν το δέχονται. Ναι, αυτό λέω. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αυτοί που ασχολούνται με τέτοια ευαίσθητα ζητήματα και δεν κοιτάνε να καλυτερέψουν τον τόπο, αυτά θα αφήσουν, η ιστορία τα έχει κρίνει και έχουν χιλιοϋποθεί και δεν χρειάζεται να μας βάλουν καινούργιες ιδέες σε αυτά, να κοιτάξουν να μην ασχολούνται με αυτά τα θέματα πάνω απ' όλα. Έχεις δίκιο σε αυτό που είπες. Μας έχουν ευνουχίσει πραγματικά εδώ πέρα σε αυτή την πόλη. Γιατί δεν μπορούμε. Εγώ θα ήθελα να τους πω αυτούς τους πολιτικούς κάτι που αντιτίθεται σε τέτοια, τέλος πάντων, που αναφέρονται σε τέτοια ευαίσθητα ζητήματα. Ας πας στην Τουρκία και να ισχυριστείς κάτι εναντίον των Τούρκων, ή ας πας στα Σκόπια και να πεις στα Σκόπια που πάνε μερικοί εδώ πέρα. Silver alert, ναι. Silver alert, σε τι αντιμετώπιση έχεις, ναι, σαν Έλληνα. Η ζωή του σε κίνδυνο, αυτό θα είναι. Σαν σκουπίδι, ναι, σε φέρονται. Ξέρεις τι σε λένε? Εδώ οι Σκοπιανοί έρχονται στην Κατερίνη και γράφουν στα ντουβάρια: η Μακεδονία ανήκει στους Μακεδόνες. Ξέρω πολύ καλά. Τέτοια ελευθερία έχει η Ελλάδα. Ξυπνάτε ρε, άμα ήσουν στην Τουρκία και έλεγες κάτι, θα σε είχαν αποκεφαλίσει. Χωρίς κεφάλι θα γυρνούσες. Σε τέτοια ευαίσθητα ζητήματα μην ανακατεύεστε. Κοιτάξτε να καλυτερέψετε τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα, εσείς πολιτικοί, και αφήστε την ιστορία στην ησυχία της. Γιατί έχει πληρωθεί με αίμα, το οποίο κουβαλάμε εμείς από γενιά σε γενιά και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πολύ σωστό. Άκουσα με λίγο. Πολύ καλά τα είπες. Αλλά το θέμα είναι ότι τζάπα τα λέμε, τζάπα τα ακούνε άλλοι. Αυτό που ήταν, αυτό σήμερα ήταν μια αφορμή, γιατί δεν φυσικά σε καμία περίπτωση να προπυλακίζετε δημάρχος. Να κίνει, όχι δημάρχος, δεν με ενδιαφέρει το αξίωμα. Κοίταξε, και τον καμένο τον Αθηναίο τον δήμαρχο, τον σοπακιάσα πόσες φορές. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερος. Έτσι δεν είναι. Με ενδιαφέρει το αυτές αξίωμα, οι καρέκλες έτσι είναι. Ναι. Δεν δίνω καμία σημασία στο αξίωμα. Λίγο στην υγεία δίνω. Ναι. Ότι σαν γέρος άνθρωπος και τα λοιπά, τίποτα άλλο δεν θα πω. Αλλά όταν μπλέκεσαι με τέτοια πράγματα, δεν μπορείς να, δεν γίνεται να ασχολείσαι και να μην ασχολείται κανένας με σένα. Έχεις πει τόσα, έχεις κάνει τόσα για την πόλη. Όταν λέω κακοπροαίρετα, τόσα έχεις πει, τόσα έχεις κάνει, γε. Και κάποια στιγμή, κάποια θα γυρίσουν μπούμεραγκ. Μπούμεραγκ. Ναι. Έτσι αυτό ακριβώς. Ήταν το λιγότερο. Ίσως δεν τον ενδιαφέρει. Πρόσεξε. Ο Μπουτάρης μπορεί να την έχει δει, σου λέει, δεν γουστάρω να βγω και άλλη τετραετία. Εγώ θα πω αυτά που θέλω να πω. Δεν γουστάρει. Δεν θέλουμε να πούμε. Όχι, ότι το βλέπει, το βλέπει διαφορετικά. Κοιτάξε, το θέμα. Δεν θέλουμε να πούμε ότι το βάζουν άλλοι και τα λένε αυτά, έτσι. Εντάξει, αυτό δεν πιστεύουμε, χρειάζεται είναι να το πούμε. Αυτό το κρίνει ο κόσμος, γι' αυτό είπα και στην αρχή, όλοι κρίνονται και το αποτέλεσμα τους. Δηλαδή, να σου πω κάτι, όταν λες ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική, είναι Σκοπιανή, έτσι, το είπες. Ναι. Έτσι. Όταν θες να κάνεις την Οδό Αγίου Δημητρίου, την Ιερή Οδό Αγίου Δημητρίου, να την κάνεις και με άλλα τα Τούρκ, έτσι. Ναι. Όταν είσαι φιλότουρκος, όταν είσαι φιλοσκοπιανός, όταν είσαι κατά των, συγγνώμη λίγο, να ολοκληρώσω ένα λεπτό, επιτρέψτε μου, όταν είσαι κατά των μαθητικών παρελάσεων, τις ονομάζεις Ρεμπέτα Σκέρ, που πάνε τα παιδάκια. Τα παιδάκια πάνε να παρελάσουν και να τιμήσουν τη μνήμη.
Έτσι. Και κάνεις όλα αυτά και είσαι υπέρ των gay pride και το λοιπά και τώρα αυτά. Είναι, ρε φίλε, φυσικό και επόμενο να υπάρξουν κάποια στιγμή αυτές τις αντιδράσεις. Ο κόσμος δεν είναι στα καλά του. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, δεν έχει δουλειές, δεν έχει λεφτά. Άσο. Έχουν φαλερίσει, έχουν κλείσει επιχειρήσεις, έχουν φύγει ο κόσμος μετανάστες. Είναι τρελαμένος. Λοιπόν, ακούστε. Γιατί σε έχω λίγο, άδικο, ρε φίλε. Σε λίγο θα ζητήσουν αυτοί οι γκέι να παρελάβουν και 28 λίγο. Και 25 Μαρτίου. Αυτά είναι γνωστά. Για εκεί πηγαίνουν. Για εκεί τα πηγαίνει πράγματα, το ζήτημα, να ξέρεις. Σαν μειονότητα. Αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Δεν είμαστε αυθινείς της ιδέας. Δεν μας ενδιαφέρουν. Ο καθένας έχει τα προσωπικά του, πιστεύω. Αλλά δεν μπορείς να προκαλείς τον αγνό κόσμο και να το λες ότι αυτό είναι το σωστό. Και εγώ κάνω ό,τι γουστάρω και παρελάβνω. Δεν υπάρχουν αυτά. Να προσέξουν από εδώ και πέρα γιατί θα τα βρουν μπροστά. Έλα, Θοδωρέ, έλα, πες το. Λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή το θέμα γιατί είναι οι εποχές δύσκολες. Ναι. Μην το παίρνουμε λίγο παδικά, χαβαλέ κτλ. Υπάρχει δύσκολη... Θα ζήσουμε δύσκολα πράγματα. Οπαδικά δεν το πήραμε καθόλου το συγκεκριμένο θέμα, αδερφέ. Όχι, ξέρεις τι θα σε πει ο Τούρκος αύριο μεθαύριο και ο Σκοπιάνος. Αφού ο δήμαρχός σου στα λέει, ρε. Ναι, ότι η Μακεδονία είναι Σκοπιάνη. Ή Κεμάλ Ατατούρκ, εδώ είναι η πόλη του Κεμάλ. Του Σφαγέα να πούμε. Να σε πω ένα περιστατικό τώρα. Να σε πω εγώ. Που με είπε η γιαγιά μου κάποτε. Μπήκαν οι Τούρκοι σε ένα σπίτι στο Διωγμό στον Πόντο. Και κρυφτήκαν στο υπόγειο του σπιτιού. Γυναικόπαιδα. Οι άντρες ήταν σφαγμένοι, κρεμασμένοι. Και για να μην ακούσουν οι Τούρκοι οι πεις το μωρό που πήγε να κλάψει, το πνίξει η μάνα. Αυτά τραβήξαμε, κύριε Μπουτάρη. Και δεν γουστάρουμε εδώ πέρα ούτε τους Τούρκους, ούτε τους Σκοπιάνους. Και ούτε φασίστες είμαστε, ούτε ρατσιστές. Είμαστε αυτά που μας δίδαξε η μάνα μας, ο πατέρας μας, η γιαγιάδα μας, ο παππούς μας και στο σχολείο μας. Ωραία. Όταν μαθαίναμε πατριδογνωσία που μαθαίναμε αυτά, την Ελλάδα. Αυτά είναι. Αυτά εδώ πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να τα αναδεικνύετε εσείς που... Ρε τα γνωρίζουνε, παραγωγή, δεν θέλουνε. Εμείς τα γνωρίζουμε. Ναι. Αυτοί υπάρχει παγκόσμια... Άκουσε με λίγο, ρε. Άκουσε με. Να τα αναδεικνύετε κάθε φορά και κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Για να τα ακούνε όλοι αυτοί που δεν τα γνωρίζουν ίσως. Ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τα πράγματα είναι δύσκολα και πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας από εδώ και πέρα και πριν από χρόνια και από εδώ και πέρα. Συνέχεια. Έγινε, Θόδωρε. Έγινε, Θόδωρε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν... Υπάρχουν, καλά είπε, να τα λένε κάθε μέρα, αλλά υπάρχουν ράδια που ασχολούνται με την πολιτική. Εδώ είναι οπαδική εκπομπή. Εντάξει, σήμερα δεν γίνεται να μην το σχολιάσουμε. Εμείς όμως θα το σχολιάσουμε και θα το καυτηριάσουμε. Εντάξει, σήμερα ο Γρηγόρης βρέθηκε εδώ σήμερα. Εντάξει. Γιατί ήταν στο τελικό κάτω στην Αθήνα. Θα τα πούμε να μιλήσει το παλικάρι, να μας πει λίγο εντυπώσεις, να μας δώσει λίγο κλίμα τι έγινε, τι δεν έγινε. Να τα πει όμορφα και ωραία. Γιατί εδώ και πόσα χρόνια, καμιά δεκαετία κλείνουμε ραδιοφωνικά, Γρηγόρη, που βρισκόμαστε και κάναμε. Πόσο να πούμε, χιλιάδες ώρες εκπομπών έχουμε μαζί να πούμε. Έτσι και, ακριβώς, και εσύ εντάξει. Και ο Γιάννης ο Παναγιωτίδης και όλα λίγο παιδιά. Παλαιότερα και όλα τα παλικάρια. Όλα τα παιδιά που ασχολήθηκαν. Εδώ αγωνιστήκαμε για τον ΠΑΟ και μπορούμε να βάζουμε το λιθαράκι σε αυτό το μεγάλο σύλλογο που, αυτό, από, που αυτή τη στιγμή αυτός ο μεγάλος σύλλογος διήρχεται πολύ μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Τάσο, αυτή ήταν για μένα. Αν βάλω σε εισάξια που πήγα Νάπολη, αυτή ήταν η καλύτερη εκδρομή που πήγα στη ζωή μου προχθές. Mm-hmm. Την πέρα, τέτοια ώρα δηλαδή, τι ώρα είναι, τέτοια ώρα εμείς πανηγυρίζαμε. Το πιάσουμε το θεματάκι λίγο πιο μετά. Θέλω λίγο να μας πεις για τον τελικό, για τα πάντα. Θέλω λίγο ο Στέλιος ο Μοντωνίου, σε λίγο, να μας ενημερώσει λίγο τι έγινε με τον μπάσκετ, γιατί τέταρτη καρπαζιά έφαγε η Χάρτινη. Βέβαια. Η Χάρτινη ΑΕΧ. Θα καλομάθει τώρα με μάσκετ, θα θέλει συνέχεια. Γουστάρει ασπρόμαυρο σκουπόξυλο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι γλυκό το ασπρόμαυρο σκουπόξυλο. Ρε, για να μας πει ο Στέλιος. Τέσσερις φορές παίξανε φέτος, τέσσερις καρπαζιές με την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι να το λέμε και αυτό, δεν είναι κακό. Ναι. Το πήρε, το ευρωπαϊκό. Τι να λέμε. Εμείς τα περιγράφουμε όπως είναι τα πραγματάκια. Έλα, Στελάκι. Στέλιος Παπαντονίου, λίγο να μας πει λίγο δύο πραγματάκια για το. Ναι, ο ΠΑΟΚ σήμερα.
καθάρισε την σειρά κόντρα στην ΑΕΚ. Ήταν μια σειρά που κρίνονταν στις δύο νίκες. Ο δικέφαλος του Βορρά πέτυχε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη εκτός έδρας στο γήπεδο του ΑΚΑ και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Κόντρα σε μια ΑΕΚ η οποία μέσα στο παλατάκι ήταν πολύ πιο μάχημη και διεκδίκησε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κατάφερε να διεκδικήσει στο ΑΚΑ. Καθώς ο δικέφαλος του Βορρά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού στο ΑΚΑ ήταν μπροστά και ήταν αυτός ο οποίος είχε τον έλεγχο. Ακόμα δηλαδή και όταν η διαφορά έφτασε στη μέγιστη τιμή της εκεί κοντά στους 14 πόντους και μείωσε η ΑΕΚ στους 4, πάλι ο ΠΑΟΚ και η ομάδα του Ηλία του Παπαθεοδόρου έδειξε συγκεντρωμένη, έδειξε να είναι αφοσιωμένη στον προσανατολισμό της και δεν έχασε τα βήματά της, δεν αποσυντονίστηκε, κράτησε σταθερά, έπαιξε καλή άμυνα, έπαιξε πάρα πολύ καλή επίθεση. Φυσικά έχει και περιφερειακό σουτ πάρα πολύ καλό. Από τα 6-25 ο ΠΑΟΚ πετούσε τις βόμβες του και μπορούσε και έμενε σταθερά μπροστά στο σκορ. Και έτσι, χωρίς να περάσει ποτέ στον αγώνα η ΑΕΚ μπροστά, πήρε την δεύτερη συνεχόμενη 88-93, νίκη. 88-93, ναι. Που τον οδήγησε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος της Α1 των ανδρών. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος προκρίνεται στα ημιτελικά και άμα σκεφτείς ότι στην αρχή της σεζόν η σεζόν ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα. Τόσο από την κρίνια που υπήρχε μετά την αλλαγή του προπονητή. Εδώ βλέπω έπεσε και όλα κάτω ο Μπουτάρης. Τώρα το είδα αυτό. Βλέπεις. Το βλέπεις γρήγορα. Εγώ έχω γνωστό μου που μου πήρε τηλέφωνο, την τράβηξε τη σκηνή. Αν μπορέσω να τη βρω, να μου τη στείλει. Έλα, Στέλιο, συγγνώμη που σε διακόψαμε. Δεν πειράζει, ναι. Και άμα σκεφτείς ότι στην αρχή της σεζόν ξεκίνησε λίγο τα πράγματα λίγο περίεργα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Με την αλλαγή προπονητή από τον Σούλη στον Παπαθεοδόρου. Εδώ μιλούσαμε για υποβιβασμό. Ναι, και ξεκίνησε πολύ χάλια με και επειδή εμένα μου αρέσει η δικαιοσύνη, οφείλουμε και εγώ προσωπικά και σαν εκπομπή. Και εγώ μαζί σου, αυτό που θα πεις. Επειδή τον κράξαμε. Τον κράξαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ τον προπονητή. Και μας, πάρα πολύ τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Λογικά θα πω εγώ με τα αποτελέσματα που υπήρχαν. Να ζητήσουμε μια συγγνώμη και να αναγνωρίσουμε την πολύ μεγάλη συνεισφορά που είχε για την φετινή επιτυχία του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι επιτυχία με αυτό το μπάτζετ. Να μπει τετράδα και να νικήσει 4 φορές το μπάτζετ τη ΑΕΚ. Σκέψω ότι η ΑΕΚ έχει το διπλάσιο μπάτζετ. Αυτό ακριβώς λέω. Ναι, να πούμε και τα αποτελέσματα τώρα. Κολοσσός Ρόδου Παναθηναϊκός 69-87, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 88-93, Κύμιο Ολυμπιακός 67-88 και Λαύρα Προμηθέας 77-79 είναι τα αποτελέσματα της Α1. Τώρα τα ημιτελικά είναι δύσκολα για τον ΠΑΟΚ, καθώς θα πέσει κόντρα σε μεγάλο αντίπαλο. Στον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακό. Δεν θυμάμαι. Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Καλά, κάποιο και να πέσει είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά ποτέ μην λες ποτέ. Ναι, ισχύει αυτό. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχτεί ότι μπορείς τουλάχιστον μέσα στην έδρα σου έχεις κερδίσει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ας έχουν 20πλάσιο μπάτζετ. Τι μιλάμε για 15 εκατομμύρια ευρώ τώρα μπάτζετ έχει ο Παναθηναϊκός και πλέον, έτσι. Να πω και ένα παραλυπούμενο, ναι. Δεν ξέρω να αν πεις. Το αναφέρατε. Να πει. Στο προηγούμενο μάτς που έγινε στο Παλατάκι από ναι. πηγές δικές μου έμαθα ότι έπεσε πολύ ξύλο στα αποδυτήρια της ΑΕΚ. Οι έγχρωμοι καλαδοσφαιριστές τους ναι. πλακωθήκανε μεταξύ τους. Μάλιστα. Το πράγμα δεν έφτασε ούτε δεν το βρήκα σε κανένα site. Μάλλον είχαν προβλήματα αυτοί μετά το τελικό, δεν τους πληρώσαν. Ποιος ξέρει, παίζονται πολλά. Ανεξαρτήτως από αυτό η νίκη σήμερα του ΠΑΟΚ ήταν πεντακάθαρη. Τους διαλύσαμε για μια ακόμα φορά. Γενικά την ΑΕΚ την έχουμε πάρει τελευταία εργολαβία, Τάσο. Έχει διαλυθεί, κόντρος θα διαλύσει μεγάλη ομάδα. Φύγαν Αραούχοι, όσους λένε τους άλλους. Έφυγε ο Αραούχο, έφυγε που ήταν δανεικός, εντάξει, ο Γιώχανσον και ο Χριστοδουλόπουλος. Είναι οι τρεις που από τη βασική ραχοκοκαλιά της ΑΕΚ, η οποία φέτος διεκδίκησε πράγματα και στις τρεις διοργανώσεις, και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και στην Ευρώπη. Ξέρουμε πότε είναι τα επόμενα μάτς στο μπάσκετ. Ναι, τώρα θα τα βρω και θα σας τα πω. Για βρες και να δούμε και πιθανούς αντιπάλους, που σου έδινε ο πιθανός αντίπαλος, για να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Γιατί θα μιλάμε για άθλο, αν καταφέρει και κάνει κάτι παραπάνω ΠΑΟΚ, έτσι, φέτος. Εντάξει, το Βόλε λίγο στεναχωρηθήκαμε, δεν τα κατάφερε φέτος να πάρει το τέταρτο συνεχόμενο. Εντάξει, νομίζω ότι εκεί γίνανε κλίματα με τους βολεϊμπολίστες που
φύγαν και δεν αντικαταστάθηκαν επάξια. Δεν μπορούμε όμως τάσο αυτή την ομάδα να έχουμε παράπονα τους τίτλους που μας έχει προσφέρει. Συμφωνώ φέτος ότι γίνανε πολύ άστοχες κινήσεις. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτές οι κινήσεις. Ενώ έδειξες στη Ρόδο, στο κύπελο, έδειξες ότι μπορείς να το κερδίσεις τον Ολυμπιακό. Ναι. Το έδειξες. Γιατί να σου πω και κάτι. Το κέρδισε σε εχθρικό περιβάλλον καταρχήν. Σαν να έπαιζε εκτός έδρας. Το βόλεϊ, πέρα από την ποιότητα των βολεϊμπολιστών, των παιχτών, είναι και άθλημα ψυχολογίας. Ναι. Δηλαδή στη Ρόδο τον Ολυμπιακό τον πήρες από την ψυχολογία που είχες. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα από εκεί και μετά, καθοριστικός παράγοντας και μεγάλο ρόλο παίζει και η ποιότητα των παιχτών. Το συζητάμε, δηλαδή τώρα θυμάμαι εγώ τώρα είχαμε το Σεπέδα παλαιότερα, Χιμένεθ, Γκόμες κτλ. Τέτοιο δεν είχες φέτος. Τα τελευταία μας... Τέτοιο δεν είχες φέτος. Η ομάδα τελικά δεν γυαλίζει... Ένα Σεπέδα να είχες, σου λέω εγώ, θα τον έπαιρνε στον Ολυμπιακό. Δεν γυαλίζαν τα μάτια τους. Παίζανε η ομάδα, έτσι όπως τα είδα στα μάτς με τον Ολυμπιακό. Ναι. Πολύ χαλαρά ρε Τάσο. Μία κλάση πάνω παικτικά ήταν ο Ολυμπιακός φέτος. Εδώ λέμε την αλήθεια. Και αυτό φάνηκε κατά την άποψή μου, έτσι. Η αλήθεια κατά την άποψή μου. Εσύ μπορεί να διαφωνείτε. Και αν διαφωνείτε, εδώ είμαστε. Κοίταξε, τα πούμε. 23-10, 2-7 και 3-8. Το πάθος που έδειξαν στο τελικό κυπέλλου δεν δείξαν στα άλλα μάτς που έγιναν για το πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι. Αυτό ήθελα να σου πω. Mm-hmm. Τώρα, τη μείωση του budget και αυτά. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι δεν είχαμε κάτι. Τέλος πάντων, ας το δουν οι ηθήνοντες αυτό το πράγμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, να πούμε, πάει να χτίσει μια αυτοκρατορία στην Ελλάδα, έτσι. Με τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Δεν τους πήρε το κύπελο. Μας ξέφυγε ένα πρωτάθλημα, αλλά του χρόνου εδώ. Πήρες τίτλο, πήρες τίτλο όμως. Πήρες τίτλο. Ναι, βέβαια. Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που παίρνεις τίτλο. Εδώ στην ιστορία σου, μπει να δει τώρα μέσα. Ένα έχεις να πούμε πριν τρία χρόνια που ξεκίνησε να παίρνεις και ένα έχεις τέλος πάντων όταν βάφτηκε ο Λευκοπύργος τελευταία χρονιά. Και φυσικά στην αυαρχίδα των αθλημάτων στο ποδόσφαιρο πήρες φέτος για δεύτερη χρονιά καπάκι το κύπελο Ελλάδος, το οποίο δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Βέβαια δεν έχει τη λάμψη του παρελθόντος, είπαμε, που υπήρχε το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης που έπαιζε σε ειδικό θεσμό. Αλλά και πάλι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, όχι μεγάλη, είναι τεράστια. Νομίζω ότι, λίγο να ξεκινήσω λίγο Τάσο. Ναι, να το πούμε, να το πιάσουμε το θέμα. Ότι αυτή η κατάκτηση κυπέλου που έγινε φέτος από τον ΠΑΟΚ, νομίζω Συγγνώμη λίγο, 1-2 στο τελικό κυπέλου Γερμανίας, η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Μπάγερ Μονάχου, Άιντραχτ Φραγκφούρτης, 1-2 στο 82. Οι Γερμανοί όμως παίζουν μέχρι το 95, μην το ξεχνάς αυτό. Δεν θέλω να σου πω ότι θα διαμαρτύρονται για χέρι, κάτι δείχνει. Κάτσε, διαμαρτύρονται για χέρι, κάτι έκανε ο παίκτης της Μπάγερν. Δεν ξέρω τι έκανε. Το χέρι του. Δεν ξέρω τι έκανε. 1-2 γράφει πάντως ο πίνακας. Στο 82 βρισκόμαστε, έτσι. Μάλιστα. Για τους φίλους και τους στοιχήματος. Έλα, Γρηγόρη. Πιο μπροστά έγινε και ο τελικός κυπέλλου Αγγλίας που νίκησε η Chelsea 1-0 τη Manchester United. Ναι, με πέναλτι. Μπράβο, μπράβο. Σήμερα είναι τελικός μεγάλος θεσμός. Παλαιότερα στην Αγγλία και τώρα νομίζω είναι μεγαλύτερος ο θεσμός κυπέλλου από ότι είναι το... Καλά, είχε το τελικό, είχε και το γάμο σήμερα, του πρίγκιπς. Ναι, είχαμε και τη μέκα... Το γιο της Νταϊάννα και της Καρόλου, ναι. Το η γαλαζοέμα... Ο Γερμανός Κομίνης θα τα κυρώσει, να ξέρεις. Α, χέρι δείχνει εδώ στο ξεκίνημα. Ο Χάμες, έτσι. Για να δούμε. Δεν το δείχνει τη φάση. Α, πάει στο ΒΑΡ. ΒΑΡ το λένε αυτό. Ναι. Πάει να δεις το ΒΑΡ, κοίταξε τώρα. Θα τα κυρώσει, να ξέρεις. Όχι, σέντρα. Σέντρα δείχνει. Σέντρα δείχνει, αλλά χέρι έγινε, να ξέρεις. Σέντρα δείχνει. Λες να δείξουν και οι Γερμανοί το Γερμανό Κομίνη. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ο Γερμανός Αρετόπουλος να κάνει καμιά συμπληρωματική. Εδώ υπάρχει ένα χέρι, αλλά είναι ακούσιο, έτσι. Είναι ακούσιο. Για να δούμε την εξέλιξη της φάσης εδώ. Να πούμε ότι η Φραγκφούρτη είναι. Εγώ τη συμπαθώ γιατί τα χρώματα τα επίσημα είναι ασπρομαύρα, και έναν αετό. Ναι. Πήγα σε αυτό το γήπεδο, παίξαμε. Αφού έκανε Γερμανία, έκανε. Όχι. Χάσαμε 2-0 εκεί το πρώτο. Άλλο είχα λέω, πάει. 0-0 εδώ δεν είχαμε λήξει. Είχε λήξει. Εδώ, 2-0 νικήσαμε εδώ και στα πέναλτι αποκλειστήκαμε. Γι' αυτό δεν έχουμε πάρει. Είμαστε πολύ κατέμιτες με αυτά τα πέναλτι. Τη διαδικασία με Μπρούνο Πετσάι, τότε πολύ μεγάλη ομάδα η Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Κατεκυρώθηκε τον γκολ. 1-2 η Άιντραχτ Φραγκφούρτη στην Μπάγερ, η οποία καλείται
στα 7 λεπτά εναπομείνοντα να ισοφαρίσει αν θέλει να πάει το μάτι στην παράταση. Μάλιστα. Έλα ρε Γρηγόρη, σε διακόπτουμε συνέχεια. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να το πιάσουμε λίγο το θέμα του τελικού. Βέβαια, σιγά σιγά. Εγώ θα πω καταρχήν ότι για μένα ήταν το μεγαλύτερο κύπελο, γιατί είχες προκαθορισμένο ραντεβού με αυτή την ομάδα και είπες ή εγώ ή εσύ ποιος είναι ο καλύτερος, πάμε στοίχημα. Και είπε ΑΕΚ, ναι, εδώ θα τα πούμε στο χορτάρι. Και τι μαγιά έκανες? Ας έρθει η ΑΕΚ μες στην Τούμπα να παίξει τελικό και να κυκλοφορά και αεξίδε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όλη την εβδομάδα. Γιατί μας είπαν και οπαδικά, όταν εμείς πηγαίναμε στην Ομόνια και καταλαμβάναμε από την Πέμπτη και το μάτς ήταν Κυριακή, δεν μπορούν να μας πούνε τίποτε. Είχαν πριν το τελικό, λέει, κανείς παοξή στην Ομόνια. Ποια? Η Ομόνια είναι δικιά μας από αρχαιοτάτων χρόνων. Τέλος πάντων, τους κάναμε τσιμουδιά. Αυτό που είδα μέσα στο γήπεδο, παιδιά, αυτή την κερκίδα, αυτό τον παλμό, δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ σε εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Βέβαια δεν ήμουνα στη Φενέρμπαξε και μου είπανε φίλοι ότι η κερκίδα μέσα στη Φενέρ είχε, ναι, συμφωνώ, για τον ότι έπαιζε και μέσα στην Τουρκία. Ναι. Και... Mm-hmm. Καταρχήν η νίκη αυτή διέλυσε τον αντίπαλό σου. Κόντεψε να διαλυθεί με τις αμέσως επόμενες μέρες όλοι οι φεύγοντας. Ταρακουνήθηκαν από πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ, από Βέρντι, από πρωτάθλημα χάρτινο που πανηγυρίζεις, βρέθηκες να πούμε στα έγκατα της γης. Από το Ζενίτ στο Ναδίρ. Λοιπόν, σε ξεφτύλισε παρουσία όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδος, έβλεπε, γιατί αυτό το μάτσο βλέπε όλη η Ελλάδα. Και όχι δεν μόνο. Δεν υπάρχει. Σε βλέπανε παντού, τους ξεφτύλισες εκεί πέρα και εγώ σαν, δεν θα πω συγγνώμη, θα πω ένα μεγάλο μπράβο στο Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί ήμουν από τους μεγαλύτερους αμφισβητείες του. Έλεγα όχι ρε παιδιά, αυτός δεν κάνει, γιατί ήρθε σε κατάσταση πανικού, ήταν ο ΠΑΟ και πήραμε εξ ανάγκης στο Λουτσέσκου και δεν νίκησε κανένα ντέρμπι φέτος. Έχασε δύο φορές Αθήνα, δύο φορές δεν παίχτηκε το μάτς στην ουσία. Και στην αρχή της σεζόν είχε και έξι εκτός έδρας παιχνίδια χωρίς νίκη. Στη συνείδησή μας τα είχαμε πάρει και τα δύο τα παιχνίδια εμείς και με τον Ολυμπιακό, αλλά το ταμπλό κοιτάμε. Αυτά γράφονται και μένουν, έτσι παιδιά. Λοιπόν, από εκεί και μετά να δώσουμε τα πολλά συγχαρητήρια στο γκολτς μας και να πούμε μπράβο, γιατί πήρε την ταυτότητα του Χιμένεθ. Πραγματικά παιδιά. Έκανε ένα ρεσιτάλ προπονητικής μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έδωσε δηλαδή και την ομάδα τα φτερά και τις γνώσεις του να κάνει αυτό το παιχνίδι που πραγματικά όλη η Ελλάδα έχει να λέει. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος έχει πάρει τα κλειδιά πλέον από την ΠΑΕΠΑΟ για την ποδοσφαιρική ομάδα και κάνει πλέον ό,τι πρέπει και ό,τι χρειάζεται η ομάδα για να ανταπεξέλθει του χρόνου στις απαιτήσεις, οι οποίες είναι υψηλότατες. Και πρώτο και κύριο, ο μεγάλος στόχος, να μπούμε κάποτε, γιατί έχουμε καταντήσει γραφική να το λέμε κάθε χρόνο, να κουνήσουμε το σεντόνι μέσα στην Τούμπα. Έτσι Τάσο? Βέβαια. Γιατί η ομάδα και θα αλλάξει επίπεδο, αυτό αποζητάμε. Και θα προχωρήσουν όλα τα θέματα και το θέμα του γηπέδου και τα πάντα να προχωρήσουν. Και ανεβαίνουν και το... ανεβαίνει και το budget σου. Γιατί Βέβαια. Οι παίκτες σου δεν κοστίζει πλέον. Είναι παίκτης Champions League. Βέβαια. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχουμε μία γραμμή. Πάρε τη γραμμή. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Τρέγια. Έλα φίλε. Θέλω να σε κάνω μια καλοπροαίρετη κριτική. Να με κάνεις. Το όνομά σου όμως πες μας, άμα θες. Γαβρίλ. Γαβρίλ. Ναι, ναι. Γεια σου ρε Γαβρίλ, από πού μας παίρνεις? Από τη Σταυρούπολη. Από τη Σταυρούπολη. Ωραία, πάμε, πάμε Γαβρίλ, πες μας. Καλοπροαίρετη πάντα, όπως πάντα. Πέρσι, φέτος, τι λέω, φέτος, μετά το μάτς με τον Πανιόνι, άμα θυμάσαι καλά, έβγαινες και έλεγες πρέπει να διώξουμε τον Λουτσέσκου για να σωθεί η χρονιά. Ναι, το έλεγα. Το έχω πει και εγώ, φίλε. Το έλεγα. Το έχω πει να και ολοκληρώσει ο φίλος ο Γαβρίλ.
πες. Ναι, το έλεγε. Θέλω να πω σε αυτό. Δεν σε κατηγορώ. Θέλω να πω πάνω σε αυτό ότι πρέπει να δίνουμε χρόνο στον προπονητή. Δηλαδή και σε εκείνο το μάτσο, ο Πάουκ ήταν πολύ καλός. Αλλά από συγκυρίες δεν κέρδισε. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, να μην ξεσηκώνουμε τον κόσμο και να λέμε να φύγει ο προπονητής. Πρόσεξε λίγο τώρα, Γαβρίλ. Δέχομαι την καλοπροαίρετη παρατήρηση και κριτική που δεν θα μου κάνεις. Πρόσεξε όμως τώρα. Εσύ, όταν η ομάδα με αυτό το budget ξεκινάει και κάνει 6 μάτς εκτός έδρας και δεν έχεις νίκη, που σου στήγησε το πρωτάθλημα αυτό, εγώ πιστεύω, με όλες τις τιμωρίες που σου κάνανε, και βλέπεις μια τέτοια αγωνιστική παρουσία, εσύ σε εκείνο το μάτς, Γαβρίλ, τι είπες? Να σε πω τι είπα. Έχοντας όλα αυτά όμως από πίσω. Κοίταξε να δεις. Να ξεκινήσεις. Αρσενικά θα μου μιλήσεις όμως, το ξέρεις την καρδιά. Ναι, ωραία, ωραία. Όπως σου μιλάω εγώ και το παραδέχομαι. Πώς ξεκίνησε η χρονιά, θυμάσαι? Θυμάμαι, ξεκίνησε. Ήρθε ο Σταγιόνεβιτς. Πήρε ο Λουτσέσκου. Πήρε μια διαλυμένη ομάδα, ρε Τάσο. Τι να έκανε ο άνθρωπος μέσα σε. Όταν ήρθε, ζήτησε 2 μήνες. 1 μήνα, πόσο είχε ζητήσει? 2 μήνες. Εσένα, σαν οπαδό όμως, δεν σε ενδιαφέρει. Ξέρεις, θα πεις την άλλη μέρα. Τι είναι αυτό? Έτσι είναι τα πράγματα, γιατί είσαι ΠΑΟΚ. Και εκτός από αυτό. Δεν έχεις την πολυτέλεια. Είναι εδώ ένας άνθρωπος ο οποίος, συγγνώμη Στέλιο. Δεν πειράζει. Εδώ και 5-6 χρόνια βάζει απεριόριστα χρήματα και τα χρήματα βλέπει δεν πιάνουν τόπο. Δεν έχει καρποθεί. Πήρε ένα κύπελο φέτος με τα Κόπον και Βασάνο. Και πήγαν να στο αμφισβητήσουν. Φέτος τους έδωσε την Καρπαζιά εκεί μέσα και του μπεκιάστηκε όλη η Ελλάδα πλέον. Και πλέον θα αρχίσουν να μετράνε τον ΠΑΟΚ. Γιατί οι άλλοι ώσπου να φτιάξουν ομάδα, την ΑΕΚ άστηνα. Αυτό όμως που λέει ο φίλος ο Γαβριέλ, για να μην για τον αδικήσω. Για τον Λουτσέσκο, έτσι. Για τον οποιοδήποτε Λουτσέσκο. Ναι. Έχει δίκιο. Το ίδιο έκανα και στο μπάσκετ πριν από 10 λεπτά και είπαμε συγγνώμη δημοσίως. Και εγώ και ο Στέλιος ο Παντωνίου και σαν εκπομπή. Γιατί κράζαμε πάρα πολύ τον Παπαθεοδόρου. Γιατί η ομάδα κινδύνευε να πέσει, αν θυμάστε την αρχή. Και ως ένα σημείο υπάρχει μια λογική, αλλά αποδεικνύεται ότι ο Γαβρίλ αυτό που λέει έχει σωστή τοποθέτηση. Όπως αποδείχθηκε, αν θυμάστε παλαιότερα, και με τον Φερνάντο Σάντος. Απλώς υπάρχει μια διαφορά, Τάσο, σε αυτό το οποίο λες. Ναι. Ότι ο περσινός ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ είχε ήδη δημιουργηθεί η ραχοκοκαλιά του, είχε κατακτήσει ένα κύπελο και όλοι είχαμε στο μυαλό μας έναν ΠΑΟΚ έτσι όπως τον είχαμε δει, ναι, επί Ίβιτς. Αυτό που βλέπουμε στα φιλικά και στα προκριματικά του Europa League πέρσι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε την περσινή σεζόν. Απλά, ναι, έχεις δίκιο, Στέλιο, αλλά απλά, φίλε Γαβρίλ, δεν γίνεται να μην δεκράξεις όταν 6 αγωνιστικές εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ, αυτός ο ΠΑΟΚ, με αυτό το μπάτζετ του Σαββίδη, με τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη, Γαβρίλ, δεν κερδίζεις ένα μάτσο. Θέλω να σε πω ότι δεν έφταιγε γι' αυτό ο Λουτσέσκο, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Γι' αυτό το πράγμα δεν έφταιγε ο Λουτσέσκο. Αλλά κάποιος την πληρώνει πάντα, ρε φίλε. Κάποιος το φάει το κράξιμο. Θέλω να σε πω ότι όταν πάω να αναλάβω. Θέλω να σας πω λίγο ένα λεπτό. Άμα διώχναμε σε εκείνο που ήταν κοντά να διώχναμε τον Λουτσέσκο, τώρα ο ΠΑΟΚ ούτε κύπελο δεν θα είχε. Αυτό θέλω να πω. Πόσο κρίσιμο ήταν εκείνο το σημείο. Πράγμα. Δεν το γνωρίζεις. Γιατί μετά θα φέρναμε άλλο προπονητή. Μην το κάνουμε. Ήθελε ένα μήνα, 2 μήνες να προσαρμοστεί και ο άλλος ο προπονητής. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδιά. Αν σου δώσουν τέτοιο budget, εγώ ήμουν της γνώμης ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ένα προπονητή αντάξιο του ονόματος. Το έλεγα πάντα έτσι. Το έλεγε, λοιπόν, Δεν ήθελα τον Λουτσέσκο γι' αυτό. Τον θεωρούσα μικρή εμβέλεια προπονητή. Κάποτε έλεγα μπορεί να γίνει μεγάλο προπονητή. Ήταν στην Ξάνθη, ναι, δεν ήταν στη Manchester United. Θα σου πω κάτι, γιατί θα πάω λίγο πιο παλιά. Να σου πω ονόματα προπονητών που έχουν κυνηγηθεί. Κυνηγηθεί τώρα. Λες Σάνον. Σου λέει τίποτα αυτό το όνομα? Δεν το ξέρει. Γιούλα Λόραντ. Να σου πω κι άλλους. Είναι μικρός ο κρίτης. Εδώ σταματάω. Ναι. Μιλάμε για τους... Μιλάμε για δύο. Αυτό σωστό είναι, ρε παιδιά. Όχι. Αυτό σωστό είναι. Αυτό είναι. Κοίταξε, αυτά συμβαίνουν παντού. Ο πρώτος που την πληρώνει, και να το ξέρεις και στην καινούργια χρόνια, η πρώτη στραβή να γίνει, το Λουτσέσκου θα κυνηγήσουν. Αυτή την οτροπία πρέπει να την αποβάλουμε στα νομάδα. Μακάρι να γίνει ο νέος Βεγγέρ στον ΠΑΟΚ. Παρακαλώ, να μην έχω κάθε χρόνο εγώ το ποιο θα πάρω προπονητή. Συμφωνώ μαζί. Δηλαδή, ρε Γαβρίλ, όταν έγιναν όλα αυτά που έγιναν με τον Φρίγκερ στον ΠΑΟΚ, δεν έπρεπε να τον κράξουμε? Ναι, όμως. Έπρεπε, όχι, να μου απαντήσεις τώρα. Το Φρίγκερ, το Σκιέρ, το θυμάσαι το Σκιέρ, το Φρίγκερ? Όχι σε τέτοιο βάθμο για σε να. Σε ρωτάω κάτι, εσύ, Γαβρίλ. Το Φρίγκερ, το Σκιέρ, το θυμάσαι? Το Φρίγκερ. Όχι, δεν το θυμάμαι. Πού να το θυμάσαι?
άστα να πας τα λαβίστα, ο Αλέφαντος ήταν καλύτερος, άστα να πας τον διάλογο. Ανεξαρτήτως από αυτό. Τέλος πάντων, όταν εγώ το είπα γιατί έπεσε το κράξιμο, στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη, τον ξεχρεωμένο, με αυτό το μπάτζετ που έχει, με αυτούς τους παιχταράδες με την ποιότητα μέσα, δεν είναι δυνατό να μην δε κάνεις μία νίκη στα 6 πρώτα εκτός έδρας μάτς, το οποίο κατ' εμέ σου στήγησε το φετινό πρωτάθλημα. Γιατί δύο βάλε νίκες να έκανες, εγώ σου λέω. Με Λεβαδιακό και Απόλλωνος Μήνης που πήρες ταχύ, ήσουν ο πρωταθλητής Ελλάδος, φίλε. Να σε απαντήσω. Με όλες τις τιμωρίες και τους μείον 12. Ωραία. Με τη Λάρισα που προηγηθήκαμε 0-1. Ναι. Σε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο δεν μας γίνεται ένα καθαρό πέναλτι και δεν το δίνει ο διαιτητής. Εκεί θα γινόταν 0-2 και θα το πέναμε. Γαβρίλα, σου πω και κάτι εγώ. Ξέρεις που στράβωσα εγώ πολύ με τον Λουτσέσκο. Μες στην Τρίπολη. Και να κλείσουμε αυτό και άλλη γραμμή. Μες στην Τρίπολη ήταν το κερασάκι στην Τούρκα. Ναι, όμως, τώρα τελείωσε. Τώρα, κοίταξε όμως, η νίκη του είναι μεγαλύτερη. Ξέρεις γιατί τη βγαίνει και λέει ο Λουτσέσκου. Μάγκες με κράζατε. Έχετε να πει, όχι κύριε Λουτσέσκου, τι να σε πούμε. Αφού μας σε βγάζουμε το παιδιά. Καπέλο. Είμαστε μαζί σου. Να σε πω και κάτι. Η θέση του προπονητή του ΠΑΟΚ είναι τόσο καυτή που δεν μπορεί να κάτσει εύκολα προπονητής. Και πώς θα δουλέψει αυτός ο προπονητής, ρε παιδιά. Με την πρώτη στραβή έτσι είναι. Το ξέρουν όλοι, φίλε. Όλοι το γνωρίζουν. Ξέρουν όλοι. Το κυνηγήθηκε ακόμα. Γιατί ο Στέφες, ο Χουπ Στέφες, δεν κυνηγήθηκε. Ο Άγγελος Αναστασιάδης δεν κυνηγήθηκε. Ποιος δεν κυνηγήθηκε. Αν δεν είσαι καλά, Γαβρίλη, έχουμε πολλές ναι, απλώς το θέμα. Πάλι βλέπει ο Γερμανός Κομίνης το ΒΑΡ και στο πέμπτο λεπτό της, πρέπει να δώσει μια αμφισβητούμενη φάση για πέναλτι, δεν ξέρω. Για να δούμε τι θα δώσει τώρα. Για να δούμε τι θα δώσει. Μπορεί να δώσει κανένα πέρα. Α, όχι, κόρνερ έδωσε. Μία φάση και τελειώνει νομίζω τελικός. Για να δούμε. Διώξανε τη Σάιντρα. Όχ, ο τερματοφύλακας. Θα βάλει το τρίτο τώρα. Δεν έχει τερματοφύλακα. Μόνο του είναι. Ναι, γιατί ανέβηκε πάνω. Θα γίνει το 1-3. Τελείωσε. Τελείωσε, παιδιά, κυκλώστε το. 1-3. 1-3. Κυπελούχο Γερμανία. Η Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Τελειώνει πανηγυρισμοί. Απλώ αυτό που λέγαμε πριν. Sorry. Πολλά χαιρετίσματα στέλνουμε, γιατί μας στέλνει σε σένα, Γρηγόρη, ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος και σε όλα τα παιδιά της εκπομπής από το Club ΠΑΟΚ Μελβούνης από την Αυστραλία. Γεια σου ρε Μιχαλάρα γίγαντα, γεια σου αδερφέ μας. 15.000 χιλιόμετρα είναι λίγα για πάρτι σου ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ο Μιχάλης ήταν τελικό. Ήταν στο τελικό, ήρθε για δύο ημέρες και πετούσε συνολικά 48 ώρες. Και όχι μόνο, ήταν και με Ολυμπιακό 48 εδώ, ώρες που και δεν είδε παιχνίδι και με Ολυμπιακό και με την, και τι με να πούμε για αυτό το Παοξάκι και για όλα τα παιδιά από το σύνδεσμο του Club ΠΑΟΚ Μελβούνης. Να πάμε λίγο στο φίλο που περιμένει τα σου. Πολλά φιλιά στη Μελβούνη, στη μακρινή Μελβούνη σε όλους, Μιχάλη. Πάμε στο Γκαρντάσι μας, μας συγχωρέσει λίγο που αργήσαμε. Έλα φίλε. Γεια σας. Ναι. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, για τους προπονητές που λέτε. Ο Τρέγιας πες είναι. Είναι ο γιος μου, δεν τα ξέρω. Δεν είμαι τόσο. Να το φιλήσει τον κούκλο σου. Από πού μας παίρνεις φίλε, αν επιτρέπετε. Θεσσαλονίκη. Ωραία. Λοιπόν, για τους προπονητές που λέγαμε. Είναι αυτό που είπε το προηγούμενο παιδί, ότι αν δεν αφήσουμε έναν προπονητή να δουλέψει, άρα το συμπέρασμα μας ποιο είναι, ότι και με το Σάντος, στην τρίτη χρονιά που κάναμε, που πήρε παίχτες που ήθελε, κάναμε και την ομάδα που έπρεπε να κάνουμε. Άρα πρέπει να αφήσουμε έναν προπονητή να δουλέψει. Και να μην τον έχουμε πάντα υποπίεση, θα έχουμε τα άσχημα αποτελέσματα, θα έχουμε τα καλά τα αποτελέσματα και η εμπειρία μας πλέον μας λέει ποιο είναι το θέμα, ότι πρέπει να αφήσουμε έναν προπονητή να δουλέψει για να έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε. Φίλε, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Ότι να δέσει και η ομάδα, να δέσουν και οι παίχτες μαζί, να γίνει ένα ομοιογενές σύνολο και να αποδώσει και η ομάδα σωστά. Απλώς ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να αφήσουμε έναν προπονητή να δουλέψει. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που λες για την πίεση, ο κάθε επαγγελματίας, όπου είτε είναι σε μια εταιρεία, είτε είναι σε ένα μαγαζί, είτε είναι σε μια ομάδα, δέχεται αυτή την πίεση. Πρέπει να μάθει να δουλεύει με αυτή την πίεση. Δεν είναι δικαιολογία το να μην. Όχι. Δεν λέω να μην έχει πίεση, ούτε να μην γίνεται κριτική για αυτά. Άλλο κριτική και άλλο να βγάζουμε τα ανάθεμα σε κάθε παίχτη. Όταν κερδίζει ομάδα να είναι όλοι παιχταράδες και όταν χάνει να είναι όλοι άχρηστοι. Απλώς το θέμα με τον Λουτσέσκο. Το όνομά σου, αδερφέ, συγγνώμη για το όνομά σου. Εμείς αυτό κάνουμε, παιδιά. Ναι. Το όνομά σου, φίλε. Αγάπιος. Αγάπη, τι είπες μετά από την ήττα μες στην Τρίπολη. Τι σκέφτηκε έτσι στο μυαλό σου. Τι σκέφτηκα. Ναι. Ότι εκείνη τη μέρα ήταν η ομάδα. Να δώσουμε χρόνο τον Λουτσέσκο.
που χάσαμε μετά που παίξαμε μετά τον Ολυμπιακό. Ναι, το 3-2. Που τιμωρία. Το 3-2 που χάσαμε στη. Ναι, στη ουσία, άκουστη, δεν χάθηκε πια το πρωτάθλημα, μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Ναι, αλλά το ήθελες το μάτς, αγάπη, το ήθελες, έτσι. Αυτό το διπλό το ήθελες. Ήτανε το πιο κρίσιμο, εντάξει. Και ο Λουτσέσκο ακουστή είπε ότι δεν μας βόλευε το 2-2, έπρεπε να πάρουμε οπωσδήποτε την νίκη, τι παίζαμε την πάτη στο τείχο. Αυτό είπε ο Λουτσέσκο. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό και έγινε και το λάθος και φάγαμε το τρίτο γκολ. Δεν πιστεύω ότι το πρωτάθλημα χάθηκε. Προπονητής θα δέχεται κριτική σε οποιαδήποτε. Με την πρώτη δεν στραβή. Δεν δέχεται κριτική. Με την πρώτη στραβή, πρώτο πιάνουν τον προπονητή. Αυτό είναι γεγονός. Δεν είπα να μην δέχεται με την πρώτη στραβή. Να μην δέχεται κριτική. Αλλά μην λέμε ότι και εμείς οι φιλάθλοι έχουμε πάντα δίκιο. Όχι. Ιδίως εμείς οι παοξίδες, γιατί μιλάμε για εμάς. Γιατί εμείς είμαστε μια φάρα, να μην πω. Όπως είπες και μόνος, κυνηγήσαμε το Λόρ, κυνηγήσαμε το Μπαντελάκι, όλους κυνηγήσαμε. Ναι, κοίταξε. Λοιπόν, ο φιλάθλος μην φτάσουμε στη γνώμη, μην φτάσουμε στη γνώμη και κυνηγήσουμε το Σαββίδι. Πρόσεξε, ο φιλάθλος έχει σχεδόν πάντα δίκιο, να σου πω γιατί. Το λάθος κάνεις. Γιατί βάζει λεφτά κιόλας, δηλαδή, τον ΠΑΟΚ. Αυτοί παίρνουν λεφτά από τον ΠΑΟΚ. Για σκέψου το λίγο αυτό. Αυτή η Κονομάν μπορεί να μην είναι και ΠΑΟΚ. Εσύ αγαπάς τα τέσσερα. Συγγνώμη. Από αυτούς όλους, πες μου, ποιοι αγαπάνε πραγματικά τα τέσσερα γράμματα. Δεν σου λέω, τώρα έχουν ενθουσιασμό, πάω κάρα λένε, αλλά τα λεφτά στην τσέπη, δεν πάβει να είναι αυτό. Έτσι. Όλοι έτσι θα είμαστε να είμαστε στη θέση τους. Ναι. Εντάξει. Και εσύ να ήσουν και εγώ να ήμουν στη θέση του και πάμε να φτιάχνω. Εντάξει, απλώς το αναφέρω. Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να παράγεις και έργο για τα χρήματα που παίρνεις. Δεν παράγω ποτέ έργο. Ποιος παράγει έργο λοιπόν? Έπαιξε κανένα Champions League και δεν το ξέρουμε? Γιατί κύπελο έχει ξαναπάρει. Δεύτερος και τρίτος και πέτος έχει ξαναβγεί 100 φορές. Μισό. Και μισό ο δώρο. Έχει παράγει κανένα έργο στα 6 χρόνια, στα 5 χρόνια. Στα 5 χρόνια που είναι ο Ζαβίδης και είναι όλοι πληρωμένοι. Με Παναθηναϊκό πεθαμένο, χωρίς Άρη, χωρίς Ηρακλή. Με Ολυμπιακό να βοκάει και ΑΕΚ ανύπαρκτη. Πήρες κανένα πρωτάθλημα? Κάτσε τώρα για μην χαϊδεύουμε καρδιά. Φέτος. Δεν το πήρες. Φέτος πώς έχασες το πρωτάθλημα. Δεν το πήρες, το έχασες, το κλέψανε. Η ιστορία θα... Στο κλέψανε και το έχασες κι εσύ. Όχι, εσύ δεν έχασες. Εγώ σου λέω 70%, 70% στο κλέψαν και 30% το έχασες εσύ. Τρέγια, κάνεις λάθος. 90% στο κλέψαν και 10% άποψή σου. Εγώ θα σου πω για τις 6 αγωνιστικές τις πρώτες, εκτός έδρας που δεν έκανες νίκη. Τι άλλη δεν κάνα νίκη? Άσε τους άλλους, για σένα μιλά. Χωρίς να παίζεις Ευρώπη. Αδερφούλη, χωρίς να παίζεις Ευρώπη, με πεθαμένο Παναθηναϊκό, δεν έκανες διπλό στις 6 πρώτες αγωνιστικές. Και μετά? Άστο μετά. Πώς άστο μετά? Μετά πήγες καλά. Μετά πήγες τρένο. Μετά πήγες τρένο. Άκουσε με λίγο. Και αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε συγγνώμη τον Λουτσέσκου. Ναι, και εγώ το ζήτησα. Και εγώ το ζήτησα. Είπαμε, είναι αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι έπρεπε να δέσει ομάδα. Αυτό αποδείχθηκε. Με αυτό το έχουμε ξαναδεί σε αυτό το έργο, ρε παιδιά, με τους Σάντος. Ναι. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα ο Παοξής έχει πιο πολλές απαιτήσεις, γιατί ο πρόεδρος σου έχει μαρούλια τώρα. Τα χώνει τώρα τα λεφτά. Τότε ήταν μια διοίκηση προοδηγίου. Κατά την άποψη του φίλου όμως τώρα, να κάνω εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου, με συγχωρείς αδερφέ μου. Έπρεπε να αφήνουμε και το Στανόκεβιτς να δούμε το έργο του. Έτσι είναι τα πράγματα. Α, πήγε στραβά και τι έγινε, άσο. Το Στανόκεβιτς γιατί δεν το λες, δηλαδή, ότι έπρεπε να τον αφήσουμε να δούμε το έργο του. Και με το Φρίγκερ που λες. Ναι. Γιατί και εγώ το θυμάμαι, το Φρίγκερ είμαστε ηλικιακά. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Ο Μπερέτα, το θυμάσαι τον Μπερέτα. Μπερέτα ήρθε 26 μέρες, πήρε 250 και έφυγε. Λοιπόν, είναι ως μια περιπτώσεις που οι παίχτες ήδη να κάνουν έτσι και να φεύγει ο προπονητής. Από τη στιγμή που οι παίχτες σου λένε ότι ο προπονητής είναι καλός, τον κρατάς. Το θέλουν οι παίχτες, όλα είναι. Δεν παίρνω τη γυναίκα. Είναι μια ομοιογένεια μες στην ομάδα. Εγώ δεν τον πιστεύω τον παίχτη. Εγώ κοιτάω το ταμπλό τι κάνει, φίλε μου. Ο παίχτης μπορεί να τον κάνει ελαφριά προπόνηση. Το άλλο θα ξεσκίσει. Εγώ, πρόσεξε, υπήρχαν προπονητές οι οποίοι ήταν μισητοί από τους προπονητές. Γιατί εκτελούσαν προπονήσεις τρέλες, αλλά ξέρεις μέσα στο κήπεδο τα αποτελέσματα ποια ήταν. Συγγνώμη, παιδιά, εδώ με τον Άγγελο ήμασταν πρώτοι, 5 βαθμούς μπροστά και είχε 4.000 κόσμο το κήπεδο. Και ο άλλος δεν πήγε στο κήπεδο γιατί δεν γούσταν τον Άγγελο. Τώρα μην τρελαινόμαστε. Τον Τζαβέλα δεν γούσταν. Άλλες εποχές. Και τον Άγγελο και τον Τζαβέλα, βέβαια. Μας βλέπετε τώρα. Σε αυτό. Εμείς οι παοξίδες έχουμε
Ε? Αφού είμαστε δύσκολοι, ρε φίλε. Όχι, είμαστε ψυχάκες. Την Μπαρτσελόνα να την κερδίσουμε σήμερα 1-0. Θα βγούμε αύριο στα ράδια και θα λέμε γιατί ρε δεν κέρδισε την Μπαρτσελόνα του Μέση 3-0 και την κέρδισε μόνο ένα. Ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης του τελικού? Για μένα? Γενικά στον αγώνα μέσα. Αυτό που βγάλανε MVP. Λάθος κάνεις. Εσύ ποιον πιστεύεις? Ο Κάνιας ήταν ο καλύτερος παίκτης. Μπορεί. Εγώ θα το... Έκανε μια ενέργεια εκεί, πήρε το φάουλ. Όχι, δεν ήταν. Όχι, γιατί ήμουν στον γήπεδο, ήμουν στο γήπεδο. Και να προσέξουμε εμείς οι φιλαθλοί. Όλοι είχαν μεγάλη συνεισφορά. Ακόμα και ο Πρίγιοβιτς που έχασε τα άχαστα και το πέναλτι. Άμα δεις τα δύο γκολ του Πρίγιοβιτς είναι που κάνει τις πάσεις. Εγώ τον έβριζα. Στο γυρισμό μέσω Πούλμαν έβριζα τον Πρίγιοβιτς. Αλλά όταν ήρθα εδώ και έκατσα και είδα το μάτς στον υπολογιστή, γιατί στο γήπεδο ήμασταν φωνή. Δεν τα βλέπεις και τόσο καλά όσο ήμασταν. Λοιπόν, έκατσα και είδα ότι παρήγαγε έργο ο Πρίγιοβιτς. Έδωσε πάσες, έκανε δεξιά-αριστερά. Και... Λοιπόν, για να το ολοκληρώνω, να πάμε και τις άλλες γραμμές. Και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο. Και πρέπει να δίνεται πίστοση χρόνου σε έναν προπονητή. Αλλά αυτός ο προπονητής πρέπει να λαμβάνει την ομάδα από την αρχή της περίοδου. Να και κάνει την προετοιμασία, να κάνει τις μεταγραφές. Και δεν παίζει ρόλο αν είναι μεγάλο όνομα ή μικρό όνομα. Είναι να παράγει έργο που λέτε. Αλλά, λοιπόν, και η εκδρομή στην Αθήνα. Τρέχεστε εμπλιστικά, τρέχεια. Λοιπόν, και η εκδρομή. Τρέχεστε στην Αθήνα, ήσουν. Όχι, εδώ, στο τι ήμουν, ρε. Εδώ ήμουν. Έτσι, εμείς είμαστε στην Αθήνα γι' αυτό. Ναι. Και η εκδρομή, όπως λέει και ο Δημήτρης, είπαμε άλλος, ποιος είναι. Γρηγόρης. Ήταν η καλύτερη εκδρομή. Άλλοι με είπαν Φενέρμπαξε, εγώ έχω πάει και Νάπολη. Είχα αυτές, αλλά λέω η καλύτερη ήταν αυτή προχθές Αθήνα, ισοπαίδωση στο Λεκανοπέδιο. Και έχω πάει και στο πρώτο τελικό που έπαιξα, σε αυτό το καταραμένο γήπεδο το 83 με αυτή την ομάδα και την ανταπέδωσα εκείνο το 2-0, το οποίο δεν ήταν 2-0. Μας ακύρωσαν γκολ τότε, ο Βασάρας, ο συγχωρεμένος, ο πατέρας του, οι Μακεδόνες, οι διαιτητές. Λοιπόν, και να προσέξουμε τους 30-40 στη γωνία που ήταν εκεί στο γήπεδο. Ναι, έγινε φίλε. Κάτω αριστερά λες. Να σε καλά, ναι, παρέκαλα. Ήτανε μαύρη κοιλίδα. Να σε καλά, παρέκαλα. Να ξέρεις και από τις αντιδράσεις των οπαδών και τις ενέργειες που έχουν κάνει, έχεις κερδίσει πολλά αγωνιστικά. Να το ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Έγινε, να σε καλά. Έγινε, και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο. Εγώ αυτό θα πω. Πολλά χαιρετίσματα, φίλε Γρηγόρη, από όλους τους ακροατές εδώ. Να είναι καλά τα παιδιά, εδώ είμαστε. Από τον Κωνσταντίνο, τον Καρβελά, τον προσωπικό μου, προσωπικός μου προπονητής, να ξέρεις. Ωραίος. Κωνσταντάκης, έχεις έρθει πάνω. Ναι, 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 που κάναμε. Κάτσε καλά. Από τον Αλέξη τον Μαυρίδη, του φιλαράκι μας, όπως έλεγε και παλιά ο στρατηγός, καλό παιδί, αλλά μπάτσος. Εντάξει, κοίταξε, παντού έχουμε οπαδούς. Εγώ έχω πετύχει, όπως το λες, και πετούσαν τα πηλίκια. Μέσα στο Καπτατζούγλιο, μόλις έβαζε γκολ ο Κούδας. Από τη φίλη μας τη Μερούλα από το Περιστέρι. Η αγάπη μας. Έτσι. Και από πάρα πολλού θα πούμε. Βούνε από παντού, σε γουστάρει, σε αγκαλιάζει και σε θέλει ο κόσμος στο ραδιόφωνο. Εγώ αυτό βλέπω. Με λένε. Έχεις να έρθει μήνες και με το που έσκασες μύτη έχουν έρθει εδώ καμιά 50 μηνύματα για πάρτι. Έγινε. Έχουμε γραμμούλες. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, φίλε. Τι κάνετε? Καλά. Γιάννη, βάλε το ποντιακό του Πάουξ να παίζει χαλή, σε παρακαλώ, γιατί είναι και η ημέρα τέτοια σήμερα. Δόξα τον Πανάγαθο, φίλε. Πάντα καλά. Ναι. Λοιπόν, το ονομάζω όντως, φίλε, να πούμε, ο Πάουκ έχει γλιτώσει πολλά εξαιτίας των οπαδών του, αλλά έχει πληρώσει και πολλά εξαιτίας των οπαδών του. Αυτός είναι ο Πάουκ, φίλε. Πάντα αυτό. Ναι, όχι, ναι, 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 μαζί. Δεν έχει αρχή, δεν βέβαια έχει τέλος. Βέβαια μπορούμε να πούμε να βελτιωθούμε. Ναι. Αυτό λέμε από εδώ και πέρα, να βελτιωθούμε. Γιατί παράδειγμα, θα σου πω ένα παράδειγμα, αναφέρατε το Στανόγεβιτς για το καλοκαίρι που ήρθε. Ναι. Γιατί ήρθε ο Στανόγεβιτς το καλοκαίρι? Γιατί τον έφερε κάποιος βετεράνος, ξένος, γιατί εμείς αντιδράσαμε πολύ έντονα για να έρθει ο Λουτσέσκου, γιατί ο Λουτσέσκου ήταν έρθει από το καλοκαίρι. Ήτανε μια από τις επιλογές. Νομίζω, όχι, νομίζω... με το που ακούσαμε εμείς Λουτσέσκου, σι. Φίλε, νομίζω ότι ο Σαβίδης ό,τι θέλει να κάνει θα το κάνει. Δεν νομίζω ότι κοίταξε, ο Σαβίδης στην αρχή αυτό έκανε. Ναι. Μαζί σου. Δεν το έκανε μετά όμως. Δηλαδή άκουγε για τους οπαδούς. Να σου πω κάτι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ σε μια ομάδα. Δεν είναι θέμα τα λεφτά, ρε φίλε. Αυτό ξέρετε τι μου τη δίνει. Ξέρετε τι θέλω, Σαβίδης. Το ζήτω. Ναι. Δηλαδή να το κάνει. Θέλει να γίνεται αρεστό στον κόσμο, και δηλαδή αυτό λες. Τα πάντα. Ναι. Ακούει πολύ τον κόσμο.
Μπαίνουν μέσω διαδίκτυο και παίρνουν την κοινή γνώμη ποιος έχει μεγαλύτερο τον ποσοστά. Τον ακούει, μαμός, μην με λέτε δεν τον ακούει επειδή έριξε λεφτά. Ναι. Τον ακούει τον κόσμο. Έτσι. Δυστυχώς ή ευτυχώς τον ακούει, μην είμαστε ευχάριστοι. Λοιπόν, γι' αυτό δεν ήρθε να πούμε ο Λουτσέσκου το καλοκαίρι. Επειδή εμείς δεν θέλαμε τον Λουτσέσκου. Και καλά κάναμε, γιατί και εμένα μαμέκανε. Εσύ είσαι σίγουρος τώρα για αυτό που λες. Εγώ σου λέω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πώς δεν είναι ρε φίλε, αφού είχε γίνει πανηγύρι. Και μετά, αφού δεν το θέλαμε, γιατί το θέλαμε, γιατί το φέρανε μετά. Αφού δεν το θέλαμε. Μα μετά, έτσι όπως είχαμε το Στανόγεβιτς, φίλε, είχαμε πρωτοτελεσμένο. Δεν υπήρχε άλλος προπονητής δηλαδή, να έρθει άμα ήθελε. Να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα και αυτά πες με εσύ και την εποχή ποιοι ήταν αυτοί, ξέρεις. Θυμάσαι. Πολλά ονόματα ακουγόταν. Πολλά ονόματα ακουγόταν. Ήταν αλλά δεν είναι δυνατόν, άκου λίγο φίλε, δεν είναι δυνατόν να φύγει προπονητής που σε πήρε τίτλο. Να φύγει, να ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω! Που να ήξερε αυτό το μπάχαλο που γίνεται εδώ. Μου επιτρέπεις να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ναι, λέβαια, δεν γίνεται να φεύγει προπονητής λοιπόν που έχεις παίξει μπαλάρα. Τα συνθήματα δεν έκανα ποπό ομάδα και ποπό μπάλα και δύο φορές την εβδομάδα με τον Ίβιτς. Να σου παίρνει τίτλο και να ολοκληρώσω ρε άνθρωπε. Να ολοκληρώσω ρε άνθρωπε. Επέτρεψε μου, θα πεις ότι γουστάρεις. Δεν γίνεται λοιπόν να φεύγει αυτός για τον ΑΒ χ ψι λόγο. Δεν ξέρω αν έφταιγε η διοίκηση ή ο ίδιος αυτή. Και να φέρνεις προπονητή από τη Β' Κίνας για να πάρει το πρωτάθλημα μετά 34 χρόνια 33. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνεις. Να σε πω κάτι. Εγώ ξέρω, μπορεί να έχω άδικο, ότι να πούμε ο Ίβιτς ανακατεύτηκε σε κάτι εκτός από την προπονητική. Φυσικά. Είπε να φύγουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κατά την άποψή του κάνουν κακό. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι είπε να φύγουν. Είπε να φύγει και ο Άγγελος Αστασιάδης τους είπε να φύγουν. Ναι. Τα ίδια πρόσωπα πρότεινα. Η άποψή του Σαββίδη όμως είχε άδικο. Γιατί? Το άδικο είναι σχετικό, φίλε. Ρε παιδί μου, για να έφυγε ο Ίβιτς να μην γίνανε αυτά που είπε δεκτά, πάει να πει ότι ο Σαββίδης είπε ότι ξέρεις αυτά που λες δεν ισχύουν. Όχι. Όχι. Ο Ίβιτς μπορεί... είπε ότι δεν ανανεώνει. Μπορεί... Ο Ίβιτς είπε ότι δεν ανανεώνει. Ή μπορεί να είπε ότι... Κατάλαβες τι λέω. Ο Ίβιτς έκανε κάποιες προτάσεις. Ναι, δεν έγιναν αποδεκτές και μετά δεν ανανέωσε. Ναι, αυτό σου λέει. Δεν έγιναν αποδεκτές γιατί για τον Σαββίδη αυτοί κάνουν καλό. Ναι. Να σου πω λίγο κάτι. Ξέρεις γιατί είχε δίκιο ο Ίβιτς. Θυμάσαι μετά το ΠΑΟΚ Ατρόμητος 3-4 που ήσουν 3-1 στο 72 και στο 94 ήσουν 3-4 που τους μάντρωσε στο ξενοδοχείο και πέσανε τα γιαούρτια και πέσανε να πούμε και τη ρόπιτες που πήγε τρένο η ομάδα. Ναι. Που έφυγε ο Τζαβέλας, τώρα έφυγε ο Τζαβέλας. Εκεί λοιπόν δικαιώθηκε ο Ίβιτς για αυτά που ζήτησε. Και ο Άγγελος. Και ο Άγγελος. Ο Άγγελος θέλησε ένα πράγμα. Δεν μίλησε εκείνη τη στιγμή. Δεν μίλησε. Αυτό ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Σιγά λίγο να ακούσουμε τον άνθρωπο. Ναι, φίλε, ναι. Όταν είπε για τον Τζαβέλα, μπορεί ο Σαββίδης και ο κάθε Σαββίδης που ήταν πρόεδρος στον ΠΑΟ να πει ναι, έχεις δίκιο. Πάει ο Τζαβέλας. Για τους υπόλοιπους που είπε τότε ο Ίβιτς. Πιο μετά, μπορεί να μην το δέχτηκε ρε ο άνθρωπος, να πει όχι, αυτοί κάνουν και έργο. Δηλαδή από τη στιγμή που δέχτηκε τον Τζαβέλα, δεν πάει να πει ότι ξέρεις τι θα δεχτώ. Επίσημα άκουσες ο Σαββίδης γιατί εμέσως πλησαφώς απομάκρυνε τον Ίβιτς. Άκουσες τι είπε. Ο Ίβιτς λέει πήγαν να σκοτώσουν τα ανήψια του. Και φοβήθηκε. Δεν είπε ο Σαββίδης ποτέ εμένα με είπε διώξε αυτούς και εγώ τον είπα φύγε. Εμείς έτσι ξέρουμε. Δηλαδή. Στην πιάτσα διαδόθηκε ότι ο Ίβιτς ζήτησε να φύγουν κάποια άτομα. Εμείς ακούσαμε το άλλο. Ότι απειλήθηκαν οι ζωές των ανιψιών του. Εγώ θέλω να καταλήξω ότι και εγώ δουλεύω και εσύ δουλεύεις και ο φίλος εκεί πέρα δίπλα δουλεύει. Αυτά. Όταν πας σε μία δουλειά, δηλαδή στο στρατό σε βάζουν μία εβδομάδα προσαρμογής ρε φίλε. Δεν γίνεται να έχεις τις απαιτήσεις. Κοίταξε βέβαια θα με κάνεις και έργο πιο μετά, έτσι. Θα σε δώσω το χρόνο να παρουσιάσεις. Δεν γίνεται να το σταυρώσω από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο μάτσο, φίλε. Τον οποιοδήποτε. Ναι, έτσι. Αλλά γίναν όρια. Έφυγε ο ΠΑΟΚ εκτός Ευρώπης μετά από χρόνια, έτσι. Τι να σε κάνει άμα ο άλλος να πούμε δεν έκανε προετοιμασία καθόλου. Δηλαδή εσύ στο θέμα της αντοχής. Από τότε που είσαι ο Λουτσέσκου με τον προηγούμενο τον ακατονόμαστο. Δεν είδες τεράστια διαφορά. Ναι. Είδες. Αλλά να σου πω και κάτι. Να κοιτάξουμε λίγο μπροστά την επόμενη χρονιά. Ναι, όχι, μαζί θα τα αφήσουμε λίγο πίσω.
Γιατί το βέβαια μαζί σου για την επόμενη χρονιά. Έτσι έχω κάτι να αναφέρω, να πούμε κάτι σημαντικό. Γιατί είναι ανούσιο. Είναι ανούσιο. Ξέρεις εγώ τι θέλω να ασχοληθούμε λίγο εμείς οι οπαδοί από εδώ και πέρα. Ναι, φίλε, ναι. Πες με. Λίγο με την οργάνωση του οπαδικού μας κινήματος, φίλε. Με την οργάνωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλεις άκρη, φίλε. Στο λέω. Σε λέω από εμπειρία καμιά σαρανταριά χρονών. Σαν οπαδός σου πω. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Να σε πω κάτι όμως. Κάποτε, είχαμε έναν αρχηγό. Πρόσεξε. Ναι, είχαμε έναν αρχηγό που λεγόταν Θωμάς Μαυρομικάλης. Ήταν ο στρατηγός του Μανάβης. Αυτός έβαζε κουμάντο, δηλαδή στο θέμα φωνής, στο γήπεδο. Από εκεί και μετά τον κόσμο δεν μπορείς να τον ελέξεις. Γιατί? Γιατί ο ΠΑΟΚ... Μην παρεξηγηθώ. Ναι. Γι' αυτό σώθηκε ο ΠΑΟΚ, φίλε, και δεν έγινε άλλη σειρά κλείσε. Ναι. Επειδή ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν ελέγχθηκε ποτέ. Ναι. Αλλιώς θα ήμασταν τα ίδια χάλια θα ήμασταν. Ναι. Δεν λέω να ελεγχθεί ο κόσμος. Να οργανωθεί, λέω. Να φερθεί έξυπνα. Δηλαδή, π.χ. δεν γίνεται να πούμε να σηκώνω να πούμε το κύπελο στο ΟΑΚΑ και να πέσουμε μέσα να πούμε καρέκλες. Δυστυχώς αυτά πάντα γινόταν, φίλε, να το ξέρεις. Πάντα. Μειώθηκαν μόνο στην εποχή Ζαγοράκη λίγο. Εδώ νομίζω. Μπήκανε με την Paris Saint-Germain, ρε φίλε, και φύγαμε 5 χρόνια εκτός Ευρώπης. Ναι, αλλά εκείνη ήταν άλλη εποχή πολεμού στον άλλον, ρε φίλε. Ναι, δεν είναι το ίδιο πλέον. Ναι, αλλά αυτό έγινε όμως. Πιαστήκαμε κορόιδα γιατί μπήκαμε να κυνηγήσουμε, αλλά κάναμε μεγάλο κακό στον ΠΑΟΚ στην ουσία, έτσι. Ναι, φίλε, ναι, ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ από αυτό το πράγμα μπορεί να δείτε, γιατί αλλιώς ο άλλος μπορεί να μην έφυγε καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση, ναι. Θεός χωρέσει τον Αγιώμης. Να αρχίσουμε να οργανωνόμαστε, γιατί ξέρεις, εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ να αλλάζει η ομάδα και εμάς να μην μείνουμε στάσιμοι κι εμείς, φίλε. Και εμείς, δηλαδή π.χ. τα αδέρφια μας από την Παρτιζάν όταν έρχονται εδώ, να μην έρχονται να σφάζουνε ρε φίλε, να έρθουν να μας υποστηρίξουνε. Κατάλαβες σου λέω. Ναι. Αυτό. Δηλαδή θέλει προσπάθεια πολύ. Εμείς το κάναμε το αντίστοιχο εκεί. Δεν το κάναμε. Αν και έχω πληροφορίες ότι αυτό που έγινε πέρυσι στο Βόλο δεν ήταν από Παρτιζάνους ανεξαρτήτως. Κατάλαβες σου λέω. Δεν μιλάω συγκεκριμένα. Αυτό που συμβαίνει λέω. Ξέρω κι εγώ κάποια πράγματα. Ναι. Δηλαδή να φερόμαστε έξυπνα. Εντάξει. Δηλαδή π.χ. θυμάσαι που απαγορευτήκανε οι υπηρεσίες να πούμε στην Ευρώπη. Ναι. Και το επόμενο μάτς τι κάναμε. Πετάξαμε πόσες χιλιάδες να πούμε μπαλόνια στον αέρα. Και προχθές το τελικό του UEFA Europa League έγινε χαμός με τη Μαρσέλ. Ναι. Σούτια πέσανε, πυρσίς όλο το μάτς. Ναι, πιο πάνω σου, στο Αβούργο έγινε χαμός, εισβάλανε και έπαιδε και παγκόσμιο. Εδώ μέσα στην έδρα μας που δεν έγινε τίποτα την πληρώσαμε και εκεί πέρα μέσα που έγινε του κουτρούλου γάμος δεν πάθαν τίποτα. Λοιπόν, κάνε ένα επίλογο φίλε, έχουμε γραμμές. Αυτά, λίγο να πούμε να αρχίσουμε να οργανωνόμαστε και εμείς παιδιά. Να είσαι καλά. Γεια σου φιλαράκι, και να είσαι καλά. Η συντονιστική που υπήρχε παλιά υπάρχει ακόμα. Επί Ζαγοράκη που φτιάχτηκε. Είχε χαθεί κάποια στιγμή. Κάνα και εκπομπή εδώ τα παιδιά πριν 2 χρόνια. Τώρα δεν νομίζω έχω ενημέρωση. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα έτσι, να μπει μια τάξη στα οπαδικά. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, φίλε μου, Στέλιο. Έχει 2 γραμμές. Και βράζει το σίδερο στην κερκίδα, δεν μπορεί να ελέγξει τίποτε. Δώσε λίγο το ποντιακό και πάμε στι γραμμέ. Είναι τα παιδιά, σκήνασε μου αρχηγός, σκήνασε μου αρχηγός, σκήνασε μου αρχηγός. Και στο μαύρο τη πανέλα, θυμημένος ο αητός, θυμημένος ο αητός. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, ακούγόμαστε. Ναι, πολύ καλά. Καθαρά τώρα ακούγεσαι. Ναι. Λοιπόν, μαζί σας ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Το Λουτζέσκο το γουστάρω και θα χάσω πάρα πολύ. Να γίνει και επέκταση συμβολέου, αλλά δεν λέω καμιά συγγνώμη και δεν παίρνω πίσω το ότι περίμενα με το Πελληνικές και τα χρήματα που βάζει ο Σαββίδης ένα όνομα αντάξιο και κάποτε όταν κυνηγάγαμε και βλέπαμε την πλάτη του ΠΟΚ είχαμε ένα Λόραντ, ένα Σάνον, έναν Ισραήλ, ένα Πέτροβιτς. Ένα Τσερνάι. Παλτσερνάι, μπράβο. Οι δύο ήρθανε αμέσως μετά την Μπάγερα να λάβαν τον ΠΑΟΚ. Τη δεύτερη φορά του Λόραντ και του Τσερνάι. Ήταν προπονητές της Μπάγερα την περασμένη χρονιά και ήρθαν στον ΠΑΟΚ. Ο Παντελάκης το είχε αυτό. Έφερνε πάντα πολύ μεγάλους προπονητές. Αν όχι τώρα. Πολύ μεγάλους, μεγάλους προπονητές πραγματικά. Από εκεί και πέρα τώρα. Μάθω εσύ είσαι, έτσι.
Με το Στραλούκι Πιτσικέλακη και το Παρδαλού Κατσίκη στις προπονήσεις, οι παίκτες κοιταζόντουσαν μετά. Εγώ όταν τον είδα μάθω, συγγνώμη που σε διακόπτω, τον Στανόγεβιτς, το είχα πει και δημοσίως στο ράδιο, λέω καλύτερα τον Λουτσέσκου. Γιατί νομίζω βάλαν σαν δεύτερη επιλογή τον Λουτσέσκου, παίζαν και άλλα ονόματα. Ήμουν ενθουσιασμένος. Αν και στο τέλος, λίγο πριν το τελειώσει το, η διαδικασία εδώ, τον είχα εφισβητήσει έντονα. Και είχα πει να πούμε, αυτό που έκανες μέσα στην Τρίπολη δεν μ' άρεσε, πάρε το κύπελο και μείνε όμως, είπα. Αυτό. Γιατί πραγματικά η ομάδα έδειξε πολύ καλά στοιχεία και αυτό που είδαμε στο τελικό μάθο δεν μπορούμε να μην το δώσουμε τα εύσημα. Σίγουρα. Και εγώ τον πίστευα τον Λουτσέσκου, πίστευα ότι θα δείξει. Δεν αφισβητούσα την αξία του, γιατί ήξερα έχει και ένα πατέρα από πίσω που το συμβουλεύει. Μεγάλο όνομα. Έτσι ακριβώς, είναι πολύ μεγάλο όνομα. Αλλά να σας το πω πια που είναι και η ειδικότητά μου το αυτοκίνητο, έτσι. Έχεις ας πούμε φερρυπίν μια μεγάλη επιχείρηση και πηγαίνεις κάπου κάπου και παίρνεις κάτι προμηθευτές Ευρωπαίους μεγαλοβιομηχάνους από το αεροδρόμιο. Ρε φίλε, δεν θα πάει να πάρεις με το Hyundai τώρα να πούμε. Θα πάει να πάρεις μια Mercedes 3.5 και θα πάρεις ένα τετρατόνικ να έχεις και λίγο μούρι, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Δεν θα πάρεις με το Hyundai τώρα, δεν θα πάρεις με το Zasta, με το Yugo. Αλλά ξέρεις τι είπε, για μπες και μέσα στο μυαλό του Ιβάν. Ξέρεις τι είπε, έφερα Χουπ Στέφενς, πολύ μεγάλο όνομα. Όλοι είπαμε, αμά τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν έβγαλε τη χρονιά ρε φίλε. Πήρε και τον Παγιόκο και έφυγε, έτσι. Αυτός πουλούσε τρέλα παιδιά, εντάξει. Φαινότανε. Άλλοι είπαν τον σαμποτάρανε, περίμενε. Άλλοι είπαν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παιδιά. Και επειδή είναι μεγάλος προπονητής, απαξίωσε και μέσω σπλήτ σαφώς έκανε τη φυγή του με τρόπο. Καταλάβες. Θα σας πω κάτι πώς το αντιλήφθηκα εγώ. Ναι. Ήταν αυτός που έφταιγε 99% που κάσαμε το μάτς με τη Σάλκε. Το κουτσάρισμα του ήταν άθλιο. Έκανε αλλοπρόσαλες κινήσεις. Έκανε αλλαγές όταν δεν έπρεπε. Έβαζε τους παίκτες συνεχώς σε λάθος θέσεις. Ναι. Συνεχώς όμως. Που δεν αποδίδαν και επέμενε. Και δηλαδή κάποια πράγματα... Δηλαδή λες να χρηματίστηκε από τη Σάλκε να έχει ο ΠΑΟ... Δεν ξέρω φίλε, είναι βαρύ για να το πω, έτσι. Αλλά ηλίθιοι δεν είμαστε. Βλέπουμε δεν εδώ νομίζω. Πέρα σου κάνω εγώ ανάλυση, αναθέση, αναπαίκτη, αναδυνατότητες, που υπερτερεί στο σπριντ κτλ. Κοιτάξτε παιδιά, δεν είμαστε μπούφοι να πούμε όλοι οι οπαδοί από μπάλα. Είναι κάποιοι βλέπουμε, κάποια, εγώ όταν βλέπω μπάλα παράδειγμα, προσωπικά, δεν βλέπω μπήκε μπάλα μέσα, μπήκε στο δοκάρι, βλέπω άλλα πράγματα. Βλέπω πώς κινείται στον χώρο ο παίκτης, πώς παίζει. Εδώ παράδειγμα να σας πω κάποια στιγμή στο τελικό ο Πέλκας με βγάλε τα ρούχα μου. Ναι. Μπορούσε ένα πασάρι να πούμε να γίνει χαλαρά το γκολ. Εγώ στο γυρισμό, έκανε... στο γυρισμό από τον τελικό μάθω, στο πούλμα ρώτα τα παιδιά της Τούπας, έβριζα τον Μπρίγιοβιτς. Και όταν έκατσα και το είδα το μάτς, το τελικό στο σπίτι, λέω ρε, εσύ έκανε δουλειά ο Μπρίγιοβιτς. Μοίρασε πάσες. Ανεξάρτητα αυτά που έχασε, δεν χάνονται. Τώρα, παιδιά, και έχει ξαναχάσει σε ντέρμπι. Λοιπόν. Σίγουρα συμβαίνει. Ναι, άμα να δεν εδώ βλέπεις ο Μπαλοτέλη και κάτι άλλο που κοστίζουν τα δεκαπλάσια και κάνουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Εσύ κάνεις δυο τετατέ θανάτου και χάνεις και πέναλτι στο ίδιο μάτσο να πούμε. Πρέπει. Δηλαδή. Εντάξει. Ανεξάρτητα, καλύφθηκαν όλα από. Γιατί για πάρε και την άλλη περίπτωση να χάνε το κύπελο, θα γινόταν. Θα έβγε την άλλη μέρα Λουτσέσκου, θα σε πω εγώ Πρίγιοβιτς. Θα γινόταν η ομάδα. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει μάθω, τα χρόνια που έχουμε μάθει αυτά τον ΠΑΟΚ είναι ότι βαρόμετρο είναι η. Τι αποτελέσματα φέρνει η ομάδα. Σίγουρα. Όταν νικάει είναι παράδεισος. Ο Λουτσέσκου είναι καλός, οι παιχταράδες μας. Μόλις κάνεις κανένα ρηπαπά, ξέρεις τι γίνεται. Με κατάλαβες. Όλοι θα είναι για κάτι... το... Αυτό είναι το ποδόσφαιρο μάθω. Θα σας πω κάτι και να το κλείσω, γιατί πήρα λαό, ας πούμε. Με το παδικό, κάποιοι που λένε και διάφορους χαρακτηρισμούς και έτσι για τον κόσμο, παιδιά, ο κόσμος. Ο κόσμος αν δεν ήταν αυτός που είναι, δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε, έτσι. Δεν θα πιάσουμε τα 2-3 άτομα ή τα φυτευτά ή τα περίεργα. Πάντα υπήρχαν αυτοί. Πάντα. Έτσι, τώρα μιλάμε. Έχει κάνει παπάδες. Χάρη στον κόσμο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει ναι, και ναι. Το έχει πάει καλά. Η εκκλησία ήταν στα ντέρμπι με τους κατεστραμμένους και τους αόρατους. Έτσι μας το πήραν αλλιώς. Παιδιά, σας εύχομαι καλή συνέχεια. Γεια σας, Μαθό. Για την εβδομαδάρα μας. Γεια σας, Μαθό. Να σε καλά. Γεια σας, καλά. Πάμε να κάνουμε ένα break, παιδιά, γιατί δεν κάναμε διάλειμμα. Καθόλου το πήραμε σε ρί εδώ, μας έπιασε λογοδιάρια. Είχαμε να πούμε πολλά. Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι. Τι έχεις να πεις κάτι?
Όχι. Είναι κάποιοι φίλοι στη γραμμή. Όχι. Εντάξει. Okay. Ωραία, πέσανε οι φίλοι. Μετά το break, 3-4 λεπτάκια θα κρατήσει. Θα επανέλθουμε. Μπορείτε να καλέτε πάλι στο 2310-287-38 από το σταθερό σας. Στο 6945-287-38 από το κινητό σας με χαμηλή χρέωση. Και οι ντροπαλούλιδες μπορούν να στέλνουν FM κενό μήνυμα. Το σχόλιο σας αποστολή στο 54-5-20-6 και φυσικά για τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν μέσω της ομάδας μας στο Facebook, πληκτρολογείτε στο λογαριασμό σας επάνω στο πινακάκι αριστερά ασπρόμαυρες πτήσεις με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να κάνετε το έτοιμά σας, να το δεχτούμε, να γίνετε κι εσείς μέλος στη μεγάλη οικογένεια που υπάρχει των ασπρόμαυρων πτήσεων. 11.500 μέλη υπάρχουν και να έχετε κι εσείς καθημερινή ενημέρωση, αλλά και τα δικά σας post, τις δικές σας αναρτήσεις, το δικό σας σχολιασμό. Επαναλαμβάνω, στο λογαριασμό σας, στο προσωπικό, στο Facebook, μπείτε στο χρονολόγιο σας, επάνω αριστερά υπάρχει το κενό πινακάκι, ασπρόμαυρες πτήσεις με ελληνικούς χαρακτήρες και γίνεστε ευθύς αμέσως μέλη και εσείς. Κάνουμε το διαλυματάκι και ερχόμαστε σε 3-4 λεπτά και 23-10-287-38 τρόπος επικοινωνίας τηλεφωνικά με την εκπομπή. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε άλλο ένα βράδυ κοντά μας στο Ζερί Μεζεδοπολείο, ο Ζήκος της Τούμπας. Πανδεσία γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών, φρέσκων θαλασσινών. Περιμένουν εσάς και την παρέα σας να τις απολαύσετε συνοδευόμενες από πλήρη γκάμα ποτών στο Ζήκο της Τούμπας. Με προσιτές λαϊκές τιμές, με φροντίδα για τον πελάτη, με ποιότητα στα εδέσματα, με special μοναδικούς μεζέδες, με ζεστό και ευχάριστο χώρο αλλά και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλοι αυτοί οι λόγοι οδηγούν εσάς και την παρέα σας στην Ανατολική Στράκης 63, στην Κάτω Τούμπα, στο Ζήκο της Τούμπας, στο φίλο μας τον Αρίστο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311-242-153, σημειώστε το τηλέφωνο, 2311-242-153, για ρεζερβέ, αλλά και για να κάνετε την παραγγελία σας για το σπίτι, για τις μοναδικές γεύσεις και τα μεζεκλίκια, να τα απολαύσετε στην οικία σας, με την παρέα σας, με τη σύντροφό σας, με το σύντροφό σας, γιατί είμαστε και μοντέρνοι εμείς τώρα. Άνα μπράβο, στο 2311-242-153 σε 20 λεπτάκια από την ώρα που θα κάνετε την παραγγελία σας πηγαίνετε Ανατολική Στράκη 63 και παραλαμβάνετε τα special μοναδικά εδέσματα και τους εκλεκτούς μεζέδες από το Ζήκο της Τούμπας, τον αδερφό μας τον Αρίστο. Λοιπόν, 2310-287-38, οι γραμμούλες είναι ανοιχτές, συντροφιά παρέτσα, θα είμαστε μαζί εδώ. Τάσος Τρέγιας, ασπρόμαυρες πτήσεις, Στέλιος Παντωνίου, Γρηγόρης στο άτομο και Ιωάννη Ζάτσης στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές. Έως και τις 12. Για όσο το ξέρετε, ο ΠΑΟΚ έριξε τέταρτη καρπαζιά στο μπάσκετ φέτος σήμερα στην ΑΕΚ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος. Μόλις τα μάθουμε θα σε ενημερώσουμε και πότε θα είναι τα επόμενα ματσάκια. Εδώ τα λέγαμε με τον αδερφό Γρηγόρη για τον τελικό, για το τι έγινε, για τα λάθη που έγιναν το καλοκαίρι, για τον Στανόγεβιτς, για τον Ερχομό Λουτσέσκο κτλ. Όλα αυτά όμως αποτελούν παρελθόν, νομίζω. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κάτι το οποίο δεν έχει πετύχει ποτέ στην ιστορία του. Νομίζω ότι έφτασε επιτέλους ο καιρός να σηκωθεί και το πρωτάθλημα, να παίξει και η ομάδα με σωστές κινήσεις και στο προγραμματισμό, αλλά και πιο ορθολογικές ποιοτικές επιλογές. Στους ομίλους του Champions League δεν γίνεται αυτή η ομάδα. Πραγματικά, ακόμα και στη FIFA και στην UEFA απορούν πώς αυτή η ομάδα, ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, δεν έχει παίξει στους ομίλους του Champions League. Δηλαδή, έχει παίξει κάποια Γάνδη, κάποια Ζούρντε Βάρεγγε, μία ανόρθωση, ξέρω εγώ, από του. Μία Έστερ Σαπουέλ. Και έκανε παπάδες με 3 εκατομμύρια budget η ξυλοκόπη. Και δεν, έχει και δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να μπει ομίλους. Δηλαδή, μερικοί έχουμε τα φώτα, έχουμε το λαό, έχουμε μετακίνηση, τα πάντα. Κοιτά λίγο όμως, η Έστερ Σουτ δεν έχει ομάδα στη χώρα της που να παίρνει 15 χρόνια συνεχόμενα το πρωτάθλημα. Ούτε έχει κομίνιδες, αρετόπουλους, συνδεσμίτες, διαιτητές του Ολυμπιακού, τέλος πάντων, που δίνουν σε μια ομάδα 15 χρόνια το πρωτάθλημα. Με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ανεξαρτήτως από αυτό, Τάσο, άλλο δεν. Όχι, παίζει τεράστιο ρόλο αυτό που λέω, φίλε Γρηγόρη. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τα λάθη, το έχει κάνει τεράστια. Τεράστια λάθη. Εγκληματικά λάθη έχει κάνει και ο ΠΑΟΚ, αλλά παγκοσμίως, άμα ψάξεις χώρα. Χώρα! Έτσι, ποδοσφαιρικά σου μιλάω εγώ, που να παίρνει 15 χρόνια συνεχόμενα το πρωτάθλημα, αδερφέ μου Γρηγόρη και Στελιανέ, δεν θα βρείτε. Γκουγκλάρετε, σας προκαλώ να γκουγκλάρετε τώρα, εκτός από τους Παρθένους νήσους και τα νησιά Φερόες, δεν θα βρείτε παγκοσμίως χώρες
που να παίρνει η ομάδα 15 συνεχόμενα χρόνια το πρωτάθλημα. Σας προκαλώ να βρείτε. Σε ένα τυγμένο πρωτάθλημα, όχι. Καταλαβαίνεις. Βλέπουμε δηλαδή και στη Γερμανία. Και η Σάλκη, ξέρω εγώ, και η Ντόρτμουντ. Και παράγκα, Μπάγκερ και τα λοιπά. Η νεοσύστατη παράγκα που πήγε να δημιουργηθεί ξεφτυλίστηκε απολύτως από 3-5 Ισπανούς διαιτητές που ήρθανε και διαιτητεύσανε και δεν τους αφισβήτησε κανείς. Κανείς! Ούτε σε κίτρινη κάρτα και από εμάς και από αυτούς, έτσι. Εμείς το θέλαμε πιο πολύ για να τους αποδείξουμε. Εγώ θα σας πω την άλλη περίπτωση. Εάν είχαμε Έλληνες διαιτητές στον τελικό, μπορεί, παιδιά, το αποτέλεσμα του τελικού να ήταν πολύ διαφορετικό. Όχι μπορεί, σίγουρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα αποδυτήρια κάτω, στο ημίχρονο, συνηθίζεται να εισβάλλουν κάποιοι πρόεδροι, καταλαβαίνετε τι σας λέω, και να απειλούνε σπίτια, οικογένειες. Παίρνω και το μέρος των διαιτητών τώρα και λέω κάπου έχει ρεσί, εγώ λέει πάω για, είμαι διαιτητής, αλλά δεν με σκοτώσουν και τα παιδιά και τη γυναίκα και κάπου έχουν δίκιο. Γι' αυτό ακριβώς και ο ΠΑΟΚ μέσα στη χρονιά είχε ζητήσει επιμόνως να έρχονται ξένοι διαιτητές, όπως ζήτησε και το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ αυτό το οποίο θα χρησιμέψει σε μεγάλα μάτς συνήθως. Βεβαίως. Καταλαβαίνεις. Δύο φορές σήμερα ο Γερμανός, ο διαιτητής τον είδα, δεν έβλεπε, ναι, εσύ, ναι. Πλάτη σε μένα. Ναι. Δύο φορές Γρηγόρη στο Bayern Eintracht Frankfurtis. Ναι. Πήγε και συμβουλεύτηκε το ΒΑΡ και έβγαλε απόφαση και πήρε το κύπελλο Γερμανίας η Eintracht. Ο Ιβάν είπε μέσω του γιού του τις προάλλες, λέει το ΒΑΡ θα το φέρουμε, το πληρώσει ο πατέρας μου. Ναι. Αν δεν έχετε, ξέρετε τι είπαν οι Αθηναίοι. Ναι. κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Ναι μεν, αλλά σου λέει τι θα γίνει μετά, άμα χάσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, τι θα έχουμε να πούμε. Ανεξαρτήτως φάγανε μεγάλη καρπάζια, αυτό ήταν δηλαδή που έγινε, όχι ότι το πανηγύρισε όλη η Ελλάδα, ακόμα και οι αντίπαλοι μας, αλλά ήταν η μεγαλύτερη νίκη που έχει κάνει μέσα, από τις μεγαλύτερες που έχει κάνει μέσα στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ και φυσικά με την επιστήμη που πήραμε το κύπελλο, ναι. Ελλάδος. Και η εμφάνιση ήταν όλα τα λεφτά. Ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Κοίταξε, άκου λίγο. Αφού πήγε η κάλτσα το άτομο και το πήραμε, να ξέρεις ότι είναι από τις μεγαλύτερες. Γιατί έλεγα. Ξέρω, εγώ δεν το έλεγα για τον προσβάλλον, το ξέρει. Είχα πάει καμιά 5-6 τελικούς και δεν είχα σηκώσει κύπελλο, ρε παιδί. Αλλά και δεν φοβήθηκε. Κοίταξε, πέρσι, λέω, με στέλνει μήνυμα ο Γιορδάνης, ένα φιλαράκι παοκτσάκι από Γερμανία. Γρηγόρη, δεν θα πας στο Βόλο? Όχι, λέω, ρε, μαύρη κάλτσα. Και με στέλνει μετά το μάτς και μου λέει, ρε, εσύ Γρηγόρη, καλά ξεκέσαι. Φέτος με λέει ο κουμπάρος μου, τζάμα, αλλά άστα αυτά, ρε, θα έρθει στο τελικό, όλο θα έρθω, ρε, Κώστα, εντάξει. Μάλλον, εντάξει, δεν ήταν να πω, τελευταία στιγμή, εφού λόγω έσπασε. Άλλων, σε δικαίωσε ο Λουτσέσκου φέτος άτομο. Όχι, με δικαίωσε ο λαός του ΠΑΟΚ, με δικαίωσαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και συν αυτά και ο προπονητής. Και επειδή είπανε πολύ μεγάλη, πολύ για τον Λουτσέσκου, συμφωνώ ότι είναι ο πρωταγωνιστής όλου του σκηνικού και τα λοιπά, αλλά θα ήθελα να πω εγώ ότι πρωταγωνιστής σε όλα αυτά είναι ο Ιβάν Σαββίδης, παιδιά. Έναν Ιβάν Σαββίδη που ήμουνα στα 15 μέτρα όταν έγινε η εισβολή μέσα με την ΑΕΚ και είδα έναν άνθρωπο στα πρόθυρα του εγκεφαλικού. Τι κάνετε, ρε, τους λέει. Τι κάνετε. Και βγήκε και το είπε. Όταν έρχονται, λέει, και σε βιάζουν τη γυναίκα και τα παιδιά μέσω σπίτι σου, γιατί τα υποδοσφαιριστές, λέει, είναι τα παιδιά μου, θα μπω μέσα. Τρελάθηκε. Και μην ξεχνάμε και το άλλο. Ότι αν δεν έπαινε ο Σαββίδης, μπορεί να μπαίνανε, να πούμε, όλο το γήπεδο, αν συνειδητοποιούσανε. Άμα και να μετρούσαμε και τώρα και μηδέν, ακόμα και νεκρούς. Να σου πω κάτι. Και τώρα. Να τελειώσω λίγο, Τάσο. Ναι, ναι, ναι. Θα πω και το άλλο. Ρε μάγκες, τι θα συνέβαινε εάν στο 89 μέσα στο Καραϊσκάκι κρινόταν το πρωτάθλημα. Έβαζε γκολ στο 89 Ολυμπιακός. Το επικύρωνο διαιτητής πήγαινε στη Σέτρα και ο επόπτης και πηγαίναν οι ποδοσφαιριστές στη ΣΑΚ και το λέγανε κάτι και το ακύρωνε. Τι θα γινόταν στο Καραϊσκάκι? Όχι, οι κυβερνήσεις θα πέφταν την άλλη μέρα και το γνωρίζουν αυτό. Αυτό απλώς ήθελα να αναφέρω. Τι θα γινόταν? Τι θα γινόταν? Τίποτα. Να σου πω γιατί θα γινόταν τίποτα.
Γιατί δεν υπήρχε. Μπορεί ο ήλιος να έβγαινε από τη Δύση. Από τη Δύση μπορεί να έβγαινε ο ήλιος. Τέτοιο γκολ μέσα στο Καραϊσκάκι δεν πρόκειται να το ακύρωνε. Να το κατακύρωνε δηλαδή, να το επικύρωνε και να το ακύρωνε. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, φίλε Γρηγόρη. Ανεξάρτητα από αυτού, οι αεξίδες να ξέρουν ότι μπορεί να χαίρονται να έχει γραφτεί στο ταμπλό πρωταθλήτρια η ΑΕΚ το 2018, αλλά να ξέρουν ότι πραγματικά. Παλιά λέγαμε Ολυμπιακός έπαιρνε πέτσινα, αυτό είναι πραγματικά χάρτινο το πρωτάθλημα. Με την πρώτη βροχή να πούμε θα λιώσει, να ξέρουνε. Και με την πρώτη βροχή έλειωσε. Κόντεψε να διαλυθεί ΑΕΚ την άλλη μέρα του τελικού. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Σιγά σιγά φεύγουν όλοι. Ήτανε σε κατάσταση αποσύνθεσης την άλλη μέρα. Ο κύριος Τίγρης, πώς το λένε. Ο Γατάκης. Ναι. Βγήκε και είπε, λέει, το πήρε η καλύτερη ομάδα σόπα, ρε. Όχι, είπε περιμέναμε... ότι για το κύπελο, είπε ότι ναι, ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ, το άξιζε και τα λοιπά. Αλλά ο άλλος, ο Ισπανός γιμπατζής, στο Σουασχημάντρας, βγήκε και είπε, ναι, λέει, καλύτερος ο ΠΑΟΚ, αλλά τον πρώτο τίτλο, το μεγάλο, λέει, δεν μπόρεσε να το πάρει, εμείς ήμασταν καλύτεροι, ναι, λέει. Καλά. Και κλάψτε, λέει, λιγότερο, λέει, που πήρατε το δεύτερο τίτλο, ο προκλητικός Ισπανός γιμπατζής. Κατάλαβες, τι περιμένεις να το πούμε τον κύριο Χιμένεθ ότι αυτό το κύπελο που πήρε ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερο και από το πρωτάθλημα Ελλάδος. Λοιπόν, έχουμε δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Ναι. Δεν το αναφέραμε, πρέπει να το αναφέρουμε γιατί δύο παλικάρια μεγάλοι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, πραγματικά χιλιομετράκηδες, πετσιά ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, έχουν φύγει στη γειτονιά των Αγγέλων, παιδιά. Είναι δυσάρεστη είδηση. Δύο μέρες πριν ο Βασίλης ο Μάντζας, ο Βασιλάκης, δεν ένας άντεξε. Πολύ μεγάλος παουτσής, τέως δε μέλος της διοίκησης στο μπάσκετ, στη μεγάλη εποχή μέσα στη Γενέβη, με Βεζιρτζή και τα λοιπά. Ένας δημοσιογράφος ο οποίος ήταν στα Σπορ του Βορρά, τον πηγαίναμε τότε τις ανακοινώσεις του συνδέσμου της 4 για να τα περάσουν στην εφημερίδα. Δεν υπήρχαν διαδίκτυα και τα. Το έγραψε και ο Νάκος. Πολύ μεγάλος παοκτσής, αρχαίος παοκτσής. Έχει ζήσει στην πολύ μεγάλη ομάδα. Ο Θεός να ο οποίος δεν έβαζε νερό στο κρασί του. Έλεγε την άποψή του με καυστικό τρόπο. Πολλές φορές μηδένιζε και το κοντέρ. Αλλά το έκανε από την τεράστια αγάπη και το πάθος και την τρέλα και τη μούρνα που είχε για τον ΠΑΟΚ. Για το σύλλογο, ναι. Βασιλάκη, έφυγε νωρίς. Σε πήρε ο Χάρος νωρίς, αυτός ο Βρωμιάρης. Όπου και απάμε, δεν ξέρω που πάμε ρε παιδιά, να είσαι να περνάς καλά και να συνεχίζεις να... Ήταν ένα μήνα σε κόμματα σου. Να έχεις ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ όπως την κρατούσες εδώ εν ζωή, να την έχεις και πάνω στον ουρανό εκεί με τα άλλα τα παλικάρια στο σύνδεσμο φίλο ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ήταν ένα μήνα σε κόμμα και περίμενε, πήρε και το κύπελο μαζί του όμως, έτσι. Αμέσως μετά τον τελικό έφυγε. 11 Μαρτίου έχει κάνει τελευταία ανάρτηση στο Facebook ο Βασίλης. Από εκείνη την ημέρα και μετά δεν ξανά. Είδαμε καλό ταξίδι και σήμερα ο Σάκης ο Γκυγκόπουλος. Δεν ξέρουμε. Ανά τον κόσμο είναι ο Σάκης ο Σπόρος, ο οποίος ήταν ενεργό μέλος της Θύρας 4, του Συνδέσμου Φιλοπάου Θύρας 4, ο οποίος ήταν ένα παιδί με πολλά χιλιόμετρα. Εχθές το βράδυ από πληροφορίες μου ήτανε... το μαγιά μου που είμαι παοξής, Γιάννη. Το μαγιά μου είμαι παοξής για τα παιδιά. Ήτανε στο σύνδεσμο, Σάκη, καλό παράδεισο αγόρι μου, έφυγες νεότατος, μεγάλος παοξής. Εχθές το βράδυ ήτανε στο σύνδεσμο και ήτανε μια χαρά ο Σάκης. Και σήμερα μαθαίνουμε, νεότατος, έφυγε όπως είπες δεν ξέρω για τη γειτονιά ποτέ, των Αγγέλων. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι μεγάλο κρίμα. Είναι... Η οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει χάσει δεκάδες παλικάρια. Άδικα θα πούμε. Ας ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Ελάχιστο φόρο τιμής και στο Βασίλη το Μάντζα και στο Σάκη το Σπόρο. Δώστε. Καλό ταξίδι Βασίλη, καλό ταξίδι Σάκη. Ελαφρύ να είναι το χώμα που θα σκεπάσει λεβέντες μου. Λοιπόν, για κανένα δεκάλεπτο θα είμαστε παιδιά εδώ ακόμα. 23-10-287-3-8 οι γραμμούλες είναι ανοιχτές. Πάμε στον φίλο που περιμένει στη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε Τάσο. Γεια σου κύριε Κώστα, είναι εδώ και ο Γρηγόρης. Το άτομο είναι εδώ και ο Στέρης ο Παντώνιο. Γεια σας. Γεια σας κύριε Κώστα. Γεια σε όλους. Γεια χαρά. Τι γίνεται, είχαμε φασαρία σήμερα εκεί με... με τον Μπαρμπαγιάννη, με τον Κυριάννη.
Τον ορμήξαν, τον αρπάξανε, έπεσε και κάτω λίγο, το χτυπήσανε από ό,τι λένε. Έγιναν πολλά. Μα σήμερα βρέθηκε να κάνει αυτή την παρέλαση. Δεν έπρεπε, δεν ήταν σωστό. Δεν χρειαζόταν. Γενοκτονία των Ποντίων, ρε παιδί. Άστο ρε φίλε, δηλαδή κάτω αύριο, κάτω μεθαύριο, κάτω ξέρω. Μα τίποτα δεν σέβεσαι, ρε παιδί. Άστο, δηλαδή. Και ο κόσμος είναι τρελαμένος, έχει τη φτώγεια του. Έχει τη μαυρέλα του, έχει τη καζομάρα του. Yes. Δεν είναι καλά ο κόσμος, δηλαδή μην προκαλείτε. Πρέπει να σώγανε αύριο Κυριακή, τι τον πείραζε. Αυτό. Τι τον πείραζε ρε παιδί. Και μετά εδώ αυτή την ξεφθύλα δηλαδή, τι να πω ρε παιδί. Δεν ξέρω ρε παιδί, εγώ έχω μεγαλώσει με άλλες αρχές, με άλλα αυτά τώρα. Αυτά με τρελαίνουν εμένα, δεν τα αντέχω δηλαδή. Μα είναι τζάμπα καυγάς κύριε Κώστα. Άστο ρε παιδί μου να φύγει, σήμερα είναι η μέρα μνήμης. Έτσι, η μέρα παίρνει 353.000 ψυχές για τους Ποντίους. Πρέπει σήμερα να κάνεις, να εγκρίνεις, δηλαδή να γίνει παράλαση στην πόλη με τους γκέι. Δηλαδή είναι, πώς θα το πω ρε παιδί μου, είναι άστο, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Κάτω μετά δύο μέρες. Κάτω την Τρίτη, ξέρω εγώ. Δόξα τω Θεώ. Να μην ξανασυμβεί τουλάχιστον άλλη χρονιά. Δόξα τω Θεώ. Η κόρη μου είναι 42, ο γιος μου είναι 38. Ναι. Τουλάχιστον ο γιος μου όταν έμπαινε στην εφηβεία και άρχισε να καταλαβαίνει κάποια πράγματα, του είπα το εξής. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο και μου βγεις γκέι, θα σκοτώσω και θα αυτοκτονήσω. Τελείωσε. Δεν αντέχω εγώ τέτοια. Εντάξει, ευτυχώς. Ναι, παλιά. Ευτυχώς. Με γλίτωσε ο Θεός. Η παλιά γενιά είναι πολύ ακραίες τοποθετήσεις σε αυτό και εγώ δεν δει, μαζί σας είμαι σε αυτό, να ξέρετε κύριε Κώστα. Τώρα υπάρχουν άλλες εποχές κύριε Κώστα. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι εποχές. Εγώ έζησα τις δικές μου εποχές. Αυτά σε λέει το κράτος ότι... Εγώ έζησα τις δικές μου τις εποχές που τρώγαμε μπούλινγκ στο σχολείο, τρώγαμε σφαλιάρα από το δάσκαλο και με το χάρακα μπαμπα μπουμπα και έλεγα στη μάνα μου, ξέρεις με χτύπησε ο δάσκαλος, άρα κάτι έκανες, πάτ και από τη μάνα να χάσει το κάποτε και βγήκα μια χαρά στην κοινωνία. Ο δάσκαλος ήταν δεύτερος πατέρας, τώρα δεν ισχύουν αυτά. Τώρα άμα ακουμπήσεις παιδί σε σχολείο πάει φυλακή ο δάσκαλος. Δεν πρέπει. Αυτό λέμε. Εντάξει, και με το ξύλο δεν βγαίνει τίποτα βέβαια, αλλά... Χάσω. Ναι. Ξέρεις τα γονάκια μου είναι και τα δυο παουξάκια. Ναι, το ξέρουμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα λέω τι θες τον Κωστή που γιορτάζουν μαζί του, λέω. Λέει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι από τα Μπάμπλικ. Θα πάμε να το πάρουμε, λέω. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Πήγαν μεταξύ ναι. Στην πλάκα να το γυρίσουν από τον μεγάλο, ναι. Μεγάλο σπάκι δημοτικού. Ξέρεις η μαμά σου, η μαμά σου, η κόρη μου δηλαδή, ΑΕΚ, ο άλλος ο παππούς, ΑΕΚ, τι γίνεται λέω. Λοιπόν, εν μεταξύ θα τα έχει πάει στην Τούμπα ο γαμπρός. Παππού δεν θα μου το ξαναπείς. Μια φορά πάω για πάντα πάω. Ο άλλος ο διπλωμάτης με λέει. Και σε αδύσκολη θέση σου τώρα είναι. Δηλαδή τώρα έπαιζε ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο τελικό. Τώρα λες να χαρώ εγώ που είμαι ΑΕΚΣΙΣ ή να χάνω τα εγγόνια μου που είναι ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ ο μικρός με λέει, ο μικρός πονηρός ο διπλωμάτης, μια εβδομάδα πάω μπαμπά, μια εβδομάδα. Παππού, μια εβδομάδα. Να μην χάσουμε και το ποδήλατο. Λογικό. Ήρθα Κατερίνη ωραίος. Την προηγούμενη εβδομάδα. Ήρθες Κατερίνη και δεν πήρες ένα τηλέφωνο να σε δω. Ήρθα πολύ εξπρές, είμαι με την κουμπάρα μου. Κατέβηκα, πήρα ένα σαλόνι από ένα μαγαζί και από ένα φίλο και πήγα στην παραλία δύο ώρες. Ήπια ένα ούζο ίσα ίσα γιατί είχε και μια κακοκαιρία. Και δεν πρόλαβα, είχα πέντε φίλους να δω και δεν έκατσα πολύ κύριε Κώστα, γι' αυτό δεν πήρα. Την άλλη φορά που θα έρθεις, γιατί το τηλέφωνο το ξέρουν το δικό μου. Ναι, το έχω και εγώ το δικό σου. Την άλλη φορά που θα έρθεις, θα έρθεις να συναντηθούμε. Εντάξει κύριε Κώστα, εντάξει. Να είστε καλά παιδιά, γεια σας. Και εσύ να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Πάμε και στον τελευταίο ακροατή για σήμερα. Καλησπέρα φίλε. Καλή όρεξη φιλαράκι. Να πιεις και μία σωρωτή που είναι χορηγία του Προέδρου. Μάλιστα. Να γουστάρεις αγορίνα μου. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική τοποθέτησή σας και ευχαριστούμε δις γιατί μάθαμε και τη μητρική σας γλώσσα, αγαπητέ κύριε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σιγά σιγά έφτασε 12 η ώρα, παλικάρια. Να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη, να, το άτομο που ήταν εδώ. Δεν προλάβαμε να αναπτύξουμε πολλά. Και αύριο μέρα είναι, άμα θες. Έρχομαι σε παίρνω και αύριο, έρχεσαι παρέτσι εδώ πέρα να γουστάρουμε. Γιατί είχαμε και το θέμα του Μπουτάρη σήμερα, ρε παιδί μου, εντάξει. Μπήκε φίνα ο Κυριάννης. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τον τελικό. Αύριο μέρα είναι. Δεν υπάρχει. Αύριο θα σε πάρω και αύριο να γουστάρουμε εδώ παρέα. Άμα κάνει κέφι να πούμε. Έρχομαι και σε παίρνω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Κανένα μα κανένα πρόβλημα. Εδώ χαρά μας είναι εδώ. Σε ακούσανε μετά από 3 μήνες να πούμε συναρτήσεις και στείλανε 50 μηνύματα. Σε γουστάρεις, αγαπάει ο κόσμος. Δεν είμαστε τίποτε, Τάσο, και το ξέρεις, είμαστε οπαδοί. Δεν την έχουμε δει ούτε ραδιοφωνική. Κάποτε με είχαν πει όταν έκανα εκπομπή σε άλλο σταθμό. Λέει, εσείς η ραδιοφωνική παραγωγή, λέω, δεν υπάρχει αυτό η ορολογία σε μένα, μακριά. Εγώ είμαι σήμερα, αύριο μεθαύριο να βγουν άλλα παοκτσάκια να λένε τις εμπειρίες τους τις σημερινές. Αυτό είμαι εγώ. Πέρασα κάποιες εποχές που είδα πάρα πολλά πράγματα εδώ και 50 χρόνια. Να πούμε και για αυτή που έγινε με τον Λουτσέσκου, που έκανε κάποια στα ρουμάνικα μέσα ενημέρωσης και θέλω να τον τιμωρήσουν από κάτω. Έτσι. Μην τυχόν και διανοηθείτε, μην τολμήσετε, όπως είπε και ο Τίγρης. Εγώ σας το λέω τώρα, δεν είμαι ο Τίγρης, αλλά σας λέω μην τολμήσετε. Και θα ξεφτυλιστείτε. Αυτά τα λέμε εμείς 50 χρόνια. Αυτά που έχετε κλέψει από τον ΠΑΟΚ, λίγα σας έσυρε εκεί έξω. Και αλλού. Και το γνωρίζει όλοι οι φίλοι ώστε έχετε κάνει φέτος τον ΠΑΟΚ. Όλοι τα λένε. Τι είπε κάτι για την ναζιστική Γερμανία. Ναι, ότι... δεν συμβαίνουν αυτά, λέει. Το πρωτάθλημα το κλέψανε. Ναι. Μόνο η ναζιστική Γερμανία λέει μπορούσε να κλέψει. Και το γνωρίζει όλο φαντάζομαι τώρα για ένα χρόνο είναι στον ΠΑΟΚ ο άνθρωπος και φαντάζομαι τώρα τι έκανε. Ούτε ένα χρόνο. Είναι 9 μήνες. Ναι, τόσο. Τι αγανάκτηση έβγαλε ο Ρουμάνος τώρα. Φαντάζομαι. Τα έχει δει, γιατί ήταν και στην Ξάνθη. Εδώ γίνεται θεία δίκη, παιδιά, να ξέρετε. Θα τα βρει μπροστά της η ΑΕΚ. Ό,τι έκανε τον ΠΑΟΚ, με το ίδιο νόμισμα πληρώνονται. Δεν γυρνάει τίποτε πίσω, να το ξέρετε. Ωραία, θα αυτό. Τα πούμε λοιπόν και αύριο, πρώτα ο Θεός. Έτσι. Αν θα μπορεί και ο Γρηγόρης να έρθει, εγώ θα πάω τον πάρω. Να γουστάρουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και το στέλιο του Παπαντονίου. Γεια σου, Στελάρα Γίγαντα. Μάθε αύριο να μας πεις πότε παίζει ο ΠΑΟΚ και τα λοιπά στο μπάσκετ. Θέλω ενημερωμένο αύριο. Εντάξει. Σίγουρα παίζει με τον Παναθηναϊκό, αλλά οι ημερομηνίες δεν ξέρω, δεν τις βρήκα ακόμα. Μάλιστα. Τις έψαξα, δεν τις βρήκα. Χάρηκα επίσης πάρα πολύ που είδα τον Ιωάννη τον Ζάτσι, τον ηχολήπτη μας, μετά από πάρα πολύ καιρό κάναμε εκπομπή. Καλά που παίρνει κουβαδές καμιά άδεια και βλέπουμε και τον Γιάνναρο, γιατί έχουμε κάνει ατελείωτες ώρες εδώ εκπομπών με τον Γιάννη και τον Παναγιωτήδη τον Γιάννη και τον Γρηγόρη εδώ και μετά άλλα τα παιδιά. Πάρα πολλά χρόνια είμαστε, από το 11 είμαστε εδώ στο Λίμπερο και από το 9 ραδιοφωνικά έχουμε συνευρεθεί, Γρηγόρη μου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε όλους για την πολύ ωραία εκπομπή που κάναμε και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 εδώ σε 107,4 στο FM με ασπρόμενες πτήσεις, με Τάσο Τρέγια, με Γρηγόρη Άτομου, με Στέλιο Παντονίου. Εδώ θα τα πούμε και αύριο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Από ασπρόμενες πτήσεις, Τάσο Τρέγια, Γρηγόρη Άτομου και Στέλιο Παντονίου. Auf Wiedersehen.